σε Θεέ και σκήνωσον μη και καθάρισον ημάς από πάση τιμή και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αρείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρω παιδόξαση. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Επειδή την χάνει σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, το 1958, ανήμερα των εισοδίων της Θεοτόκου, ο πατήρ Χαράλαμος Βασιλόπουλος ίδρυσε την Πανελλήνια Ορθόδοξη Ένωση. Ίδρυσε δηλαδή το σωματείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Είναι σαν να έχουμε λοιπόν γενέθλια. Γενέθλια εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε, αλλά εντός εισαγωγικών. Θα αναφέρω στην αγάπη σας 5 λεπτά, δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Το σκεπτικό του γέροντα και πώς έπραξε αυτό το πράγμα. Να με συγχωρέσει ο πατήρ Σάββας, αν και σήμερα ξέρω ότι σαν σήμερα και ο πατήρ Σάββας έγινε η κουρά του. Είναι και αυτό μη γενέθλια μέρα. Είναι λοιπόν μια ιστορική μέρα για μας και πιστεύουμε με γενικότερο αντίκτυπο για τον τόπο μας, για την Ορθοδοξία μας και για τον κόσμο ολόκληρο. Ήταν θεία φώτιση εκείνη που ενέπνευσε τον μακαριστό γέροντά μας πατέρα Χαράλαμο Βασιλόπουλο και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες του, ώστε να συμπήξουν αυτή την ένωση την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου μέσα σε εκείνο το κατανυχτικό εκκλησάκι της κινήσεως Θεοτόκου της Ρόμης, που είναι στο κέντρο των Αθηνών, λίγο πιο πάνω από την Καπιταλία. Ήταν μια μίμηση, θα λέγαμε, εκείνο που μελετούσε πολλές φορές ο μακαριστός γέροντας της φιλικής εταιρείας και μια προσπάθεια για να απελευθερωθεί ο τόπος από την πνευματική πλέον δουλεία, από τις πολυπίκυλες και πολυόνιμες αιρέσεις και προπαγάνδες και προπαντός μια προσπάθεια να μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη των πατέρων μας, στην Αγία μας και αδαμαντήνη Ορθοδοξία. Γιατί όπως έλεγε κάποιος μακαριστός γέροντας, τα όρια της Ορθοδοξίας με την αίρεση είναι ποτισμένα με αίμα και μαρτύριο. Ο μακαριστός γέροντας οραματίστηκε την Πανελλήνια Ορθόδοξη Ένωση όχι μόνο να συνενώσει τις Ορθοδόξους δυνάμεις μεταξύ τους, αλλά και πέραν τούτου. Όπου Ορθόδοξος και αδελφός μας έλεγε χαρακτηριστικά. Έτσι, με τη χάρη του Κυρίου, εκαλλιεργήθησαν αδελφικότατες σχέσεις, θα λέγαμε, και με τις κατατόπους άλλες Ορθοδόξες Εκκλησίες και με μεγάλους μαχητές της Ορθοδοξίας, όπως ήταν ο μακαριστός Άγιος Ιουστίνος ο Πόπουβιτς. Η μυστική συγκίνηση της Σερβίας, όπως τον αποκαλούσε ο κύριος Ιωάννης Καρμίδης. Πέραν όμως της Σερβικής Εκκλησίας, είχε αναπτύξει πολύ αδελφικές σχέσεις και με την Εκκλησία της Ρουμανίας, κυρίως και με τον Μέγα Θεολόγο πατέρα Δημήτριο Στανιολάη. Θα αναφέρουμε κάποια περιστατικά ελάχιστα γεγονότα στην αγάπη σας. Όταν ιδρύθηκε η Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωσης το 1958, ο γέροντας ήθελε πολύ η Εκκλησία μας να στέκεται ψηλά, να μην έχει οτιδήποτε το ασθενές κατά το δυνατόν για να μην προσβάλλεται από τους αιρετικούς και να μην βρίσκουν εύκολα επιχειρήματα οι αιρετικοί προκειμένου να του κάνουν κακό. Θα αναφέρω ένα περιστατικό που είναι πολύ χαρακτηριστικό του ήθους, του χαρακτήρου στο ενής του γέροντος. Ήθελαν δηλαδή και άλλοι σύγχρονοί του να δουν την Εκκλησία απελαγμένη από αυτές τις σκιές, από αυτές τις κοιλίδες και συνεργάστηκε με κάποια πρόσωπα προς το σκοπό αυτό. Ο κόπος του ήταν μεγάλος, ο ζήλος του φλογερός. Είχε εγκαταλείψει και θέσεις και άλλες επίγειες, δόξεις και τιμές. Είχε αφοσιωθεί σε αυτόν τον σκοπό εξ ολοκλήρου. Αλλά τι διαπίστωσε? Ότι δεν εγίνεται αυτός ο τρόπος κατά το Θεό. Διεπίστωσε ότι ήταν κάτι, ναι μεν, ότι προϋπήρχαν αυτά τα σφάλματα, αλλά και ο τρόπος δεν ήταν σωστός, καλλιεργημένος. Και επειδή είχε τον φόβο του Θεού, επειδή είχε συνείδηση της ευθύνης του, επειδή ποτέ δεν ήθελε να γίνει αεροκουβαλητής εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο στους αιρετικούς, αυτό τον έκανε να προσέξει να φτάσει μέχρι του σημείου να διαχωρίσει τις ευθύνες του και εν συνεχεία να ιδρύσει την Πανελλήνια Ορθόδοξη Ένωση και να αγωνιστεί μαζί με άλλους αδελφούς όσο μπορούσε πιο καλά και πιο συνετά προς το σκοπό αυτό. Ακούμε και στις μέρες μας ότι ο τάδε, είτε πολιτικό κόμμα είναι, είτε και εκκλησιαστικό σταυρός καμιά φορά, ακούμε εμείς οι υπόλοιποι να λέμε αυτός, ξέρεις, δεν θα πάει μπροστά, είναι αναλώσιμος, τον έχουν στο χέρι.
ή κάποιες άλλες φράσεις τις οποίες καταλαβαίνετε περίπου. Είτε από ηθικής πλευράς, είτε από τεκτονικής πλευράς, είτε από πολλές πλευρές. Αυτό δεν ήθελε ο γέροντας, δηλαδή δεν ήθελε εκτός από τον ίδιο, αλλά και οι συνεργάτες του, να έχουν κάτι το μεμπτό επάνω τους. Γιατί ανά πάσα στιγμή θα ήταν βαλόμενος. Το σημαντικό είναι ότι ο γέροντας είχε μια προϊστορία στον αντιαιρετικό αγώνα. Γιατί ήρθε εδώ στην Αθήνα το 1956, αλλά ήταν προετοιμασμένος. Ρίχτηκε από νέος στο έργο της κατηχήσεως και της Ιεραποστολής. Αγάπησε την Ήπεθρο, αγάπησε τα χωριά και τους απλούς ανθρώπους και τους μιλούσε στη γλώσσα τους και τον κατανοούσαν και τον αγαπούσαν. Χαρακτηριστικό είναι επειδή ήταν κατά σάρκα συγγενής μου, πατήρ Χαράλαμπος, όταν τον ρωτούσανε γιατί γράφεις τόσο απλά τους βίους των Αγίων και δεν τους δίνεις λίγο θεολογικό βάθος, έλεγε γιατί θέλω να τα καταλαβαίνει και η αδερφή μου η Μαρίνα στο χωριό που ήταν αγράμματα. Το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Είχε σπουδαία προετοιμασία κηρυκτική, κατηχητική, ιεραποστολική, κοινωνική, εθνική, διότι έλαβε μέρος και στον πόλεμο του 40, ως Εύζωνος στο 31ο τάγμα Ευζώνων. Και όταν λέμε Εύζωνος εκείνη την εποχή, είναι σαν να λέμε Λοκατζίδες, Λοκατζής στη σημερινή εποχή. Ο πατρίς Άμας το ξέρει αυτό, γιατί έχει υπηρετήσει τα λόγια. Επειδή πίστευε λοιπόν ότι οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν την έδρα τους εδώ στην Αθήνα, η επιθυμία του ήταν να ευρεθεί ανάμεσα σε άλλους αδελφούς εδώ, στο κέντρο του αγώνα, και να εξακτηνώνεται η δραστηριότητά του Πανελληνίως και Παναορθοδόξος. Ήταν πάντοτε υπέρ αυτής, ότι όλοι οι Ορθόδοξοι να συνεργάζονται με αδελφική αγάπη, ανυπόκριτο ζήλο, πλην όμως πάντοτε με φόβο Θεού και ευθύτητα και ποτέ να μην εφαρμόζουμε αυτό που έλεγαν οι Ιησουίτες, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Όλα ήθελε να είναι πράγματι κάτω από την ευλογία του Θεού. Επίσης τον διέκρινε μια ευγένεια, μια πραότητα, παρόλο το ορμητικό του χαρακτήρα του. Όσοι διάβαζαν τα βιβλία του, όσοι διάβαζαν και τον Ορθόδοξο τύπο, φανταζόντουσαν έναν αρχιμαντρίτη, έναν κληρικό πολύ θυμώδη, πολύ ορμητικό, πολύ απότομο ενδεχομένως, και όταν τον εγνώριζαν από κοντά και τον συναναστρέφοντο, έβλεπαν όλο τον πλούτο της καρδιάς του. Έτσι επορεύεται με αυτή την πραότητα, με αυτή την ειρηνική καρδιά, με αυτή την ανεξικακία. Και μπορώ να πω ότι η μεγαλύτερη του ικανοποίηση ήταν ότι ο λίγο πριν του κοιμηθεί, ευεργέτησε και βοήθησε πρόσωπα υψηλά εκκλησιαστικά, το τονίζω αυτό, τα οποία τον είχαν πολύ κατατρέξει, κυνηγήσει και τον είχαν οδηγήσει κατευθείαν και στα δικαστήρια, αλλά παρολίγο και στη φυλακή. Άκρο συγκινητικό είναι και η μεγάλη του ταπείνωση. Ενδεικτικό είναι ότι τα χειρόγραφά του, τα σχέδιά του, πάντα τα έχετε σε μια κρίση. Όπως εσείς νομίζετε, αν νομίζετε και ό,τι είναι καλό, χρησιμοποιήστε το. Αν δεν είναι καλό, σκίστε το. Σε αντίθεση με πολλούς σημερινούς συγγραφείς, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να λένε, εάν μου αφαιρέσεις έστω και μια τελεία ή ένα κόμμα από το κείμενό μου, εγώ δεν ξαναγράφω. Ο Γιώργος, ο συντάκτης, δεν ξέρει καλύτερα από μένα. Ήταν πολύ συγκινητικό πράγμα το βάθος της ταπεινώσεως, της ειλικρινίας σου και ανυποκρισίας που έφτανε στην παιδική απλότητα, όχι απλοϊκότητα. Το τονίζουμε. Απλότητα. Είναι αυτό που ζήτησε ο Κύριος, ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Γέροντας το επέτυχε αυτό με όλους τους αγώνες, με όλες τις φουρτούνες. Ήρθε με τα σευχάριστο μακαριστού Γέροντά μας να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα του αγώνα, το καθαρό, το ορθόδοξο, το ειλικρινές, το συνεπές, ώστε και εμείς να αξιωθούμε της καλής ομολογίας. Αρχιμαντρίτη του Πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, αιωνία ημίων. Και τώρα να παρακαλέσουμε τον πατέρα Σάββα να λάβει τον λόγο να μας πει για το ωραίο θέμα που έχει ετοιμάσει και ό,τι άλλο νομίζει αυτός. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, καλησπέρα. Ανταποκρινόμενοι στην τιμητική πρόσκληση των συναγωνιστών αδελφών της Ομολογιακής και Μαρχητικής Εφημερίδος του Ορθοδόξου Τύπου, συμπέρδομαι με χαρά να ικανοποιήσουμε το έτοιμά τους με αυτή την ομιλία που σκοπός είναι να καταδείξει πως η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, ο Πρεσιγλίτης στο Κολυμπάρι της Κρήτης, είναι μια ψευδοσύνοδος, αντιορθόδοξη, αντορθόδοξη, οικουμενιστική και αιρετική κατά τα πρότυπα της Δευτέρας Βατικανίου Συνόδου. Θα κάνουμε μια επιγραμματική αναφορά στα κείμενα της Συνόδου και θα αναφερθούμε στα πιο σημαντικά σημεία, διότι είναι αδύνατο να γίνει λεπτομερής ανάλυση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Τα κείμενα είναι πάρα πολύ μεγάλα που έχουν βγάλει και θα χρειαζόταν πολλές ώρες για να λύσουμε τις αιρετικές δοξασίες της Συνόδου.
Ως γνωστόν, έχουμε σύγκληση Ορθοδόξου Συνόδου για να αντιμετωπίσουμε τις αναφιόμενες αιρέσεις εντός των κόλπων της Εκκλησίας. Σε αυτή τη Σύνοδο έγινε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε σύγκληση Συνόδου που νομιμοποίησε επίσημα και συνοδικά τον οικουμενισμό. Αντί για να τον καταδικάσει ως πανέρεση, καθώς έγινε και επίσημη αποδοχή και αναγνώριση του Προτεσταντικού λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ή μάλλον Αιρέσεων, όπως έλεγε ο ίμνωστος καθηγητής Μουνατίδης, επετεύχθη λοιπόν ο στόχος του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των λοιπόν οικουμενιστών, κοινή συνενέση δυστυχώς, και των εκκλησιών που συμμετείχαν, της εκκλησιαστικοποίησης των αιρέσεων. Έγινε δεκτό ότι ο παπισμός και οι λοιπές αιρέσεις δεν είναι πια αιρέσεις, δεν μπορούμε να τις θεωρούμε ως αιρέσεις, αλλά είναι εκκλησίες. Και έτσι καθιερώθηκε η μεταπατερική θεολογία, αφού καταλύονται αποφάσεις οικουμενικών συνόδων και παραποιείται η ορθόδοξη πνευματικότητα. Για να γίνουν όλα αυτά, χρησιμοποιήθηκαν αντορθόδοξοι μέθοδοι στον τρόπο λειτουργίας της Συνόδου, καταλύοντας με τον πιο βάναστον τρόπο την συνοδικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία εξαίρεται. Ως επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι οι αποφάσεις της Συνόδου είναι υποχρεωτικές δια το σύνολο των λαϊκών και κληρικών επί προφάση τηρήσεως ή δίθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας, καταλύοντας όμως το ρόλο του λαού, ο οποίος ανέκαθεν έχει την ευθύνη δια την διατήρηση ανώθευτης της Ορθοδόξου πίστεως. Ο λαός είναι αυτός που κρίνει αν μια σύνοδο είναι ορθόδοξη ή αν είναι αιρετική. Τώρα ο λαός δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Η συγκεκριμένη λοιπόν δογματική απόφαση που αναγνωρίζει τους αιρετικούς ως εκκλησίες βρίσκεται στην εξής δαιμονική φράση. Η Ορθόδοξη ως εκκλησία αποδέχεται την ιστορική ονομασία των μη ευρισκομένων εν κοινωνία με ταυτής άλλοτε ετεροδόξων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται ως μια άλλη χριστιανική εκκλησία ή ομολογία. Δηλαδή, τόσο η Ορθόδοξη. Πώς? Όχι, η μόνη. Ναι. Τόσο δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο και οι άλλες ετερόδοξες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες έχουν την ίδια πίστη. Αλλά διαφέρουν μόνο πού? Στη θεολογική διατύπωσή τους. Ό,τι δηλαδή πρεσβεύει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και ό,τι χρόνια λέγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Φυσικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης θεωρεί και το Κοράνιο ότι είναι άγιο. Έχει προχωρήσει πολύ πιο πολύ. Αυτή η δογματική απόφαση την διατυπώνουν ως εξής, ότι έχουμε την κοινή πίστη. Ταχυτέρα και αντικειμενικότερα προσαφήνιση του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαιτέρως της γενικότερας παραυτής διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής. Ακούσαμε πολλούς ιεράρχες να λένε ότι θα έπρεπε να το διορθώσουμε, δεν θα έπρεπε να πούμε ότι αναγνωρίζουμε, θα έπρεπε να πούμε ότι γνωρίζουμε. Όλες αυτές είναι προφάσεις αναμαρτίες. Αν θα θέλαμε να ήταν ορθόδοξο το κείμενο, θα έπρεπε να υπάρχει εξής διατύπωση. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην οποία και μόνον στα αυτήν κατορθώνονται η κάθαρσης, ο φωτισμός και η θέωση του ανθρώπου και κατ' επέκταση η σωτηρία του. Παρ' όλα αυτά, ως Ορθόδοξοι, γνωρίζουμε την ύπαρξη θρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες αυτοαναγορεύονται ως χριστιανικές εκκλησίες, παπικοί, προτεστάντες, μονοφυσίτες και οι εν γέννη κατεγνωσμένοι αιρετικοί από τους Αγίους Πατέρες και τις Ορθόδοξες Συνόδους. Ως γνωστό, με τους αιρετικούς δεν έχουμε συμφωνία, διότι τι συμφώνηση μεταξύ Χριστού και Βελία, αλλά αναμένουμε την επιστροφή τους. Αλλά φυσικά, αν γινόταν ορθόδοξη διατύπωση, δεν θα υπήρχε λόγος για να γίνει και σύνοδος, μιας και ο λόγος που έγινε σύνοδος ήταν η νομιμοποίηση των αιρέσεων, όχι η καταδίκη τους. Η δογματική αυτή λοιπόν απόφαση του Κολυμπαρίου είναι αιρετική, διότι ενώ η οντολογική φύση της Εκκλησίας, η ενότητα δηλαδή υπάρχει και είναι αδύνατον να διαταραχθεί,
Έχουμε την εξής διατύπωση παρακάτω που λέει τα αυτά, τα άλλα συμβούλια εκκλησιών μέσα Ανατολής κλπ. Μετά το Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τηρούν σημαντική αποστολή δια την πρόθεση της ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Και ρωτώμε, διασπάστη η ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού ή μάλλον διασπώνται και αποκόβονται όσοι δεν ακολουθούν την διαχρονία της του Χριστού Εκκλησίας που εκφράζεται με τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες. Αυτό συνιστά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Μια φοβερή έκπτωση από την συνοδικώς οριοθετημένη πίστη της Εκκλησίας και από το σύμβολο της πίστεως. Μας αλλάζουν τον σύμβολο της πίστεως. Ότι πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία και έχουμε ένα βάπτισμα. Η συνοδική απόφαση λοιπόν αναγνωρίσεως ως εκκλησιών των καταδικαστέντων αιρετικών από Οικουμενικές Συνόδους στο Κολυμπάρι εισάγει τον συντηρητισμό και τον οικουμενισμό στην κυρίως θεολογική γραμμή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη γραμμή δηλαδή που εδώ και χρόνια κηρύσσει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Άλλωστε, αμέσως μετά τη σύνοδο δηλώθηκε επίσης σήμερα και από τον ίδιο ότι μπήκαμε στη μεταπατρική περίοδο της Εκκλησίας. Ως προς το ζήτημα των μεικτών γάμων, ενώ στο πρώτο κεφάλαιο 5 ορίζεται η κατά τους κανόνες ακρίβεια και μάλιστα έχουμε αναφορά από τους σε Αγίους και στον 72ο κανόνα της Πενθέκτης που λέει ότι απαγορεύεται επί ποινή αφορισμού ο γάμος Ορθοδόξου και Ερετικού και αν τυχόν κάποιοι προχωρήσουν τελικά σε τέτοιο γάμο να θεωρείται άκυρος και ακολούθως να διαλύεται το άθεσμο συνοικέσεων. Και μάλιστα στην ερμηνεία που κάνει στον κανόνα που κάνει ο Άγιος ο Νικόδημος Αγιορείτης τονίζει ότι δεν πρέπει να ενώνεται ο λύκος με το πρόβατο και ο κλήρος των αμαρτωλών και αιρετικών με τη μερίδα του Χριστού και των Ορθοδόξων. Και μάλιστα σε σχετική υποσημείωση αναφέρουν ότι κατ' ουδένα τρόπον να μην συγχωρούν να παίρνει η επίσκοπη, να παίρνει Λατίνος Ορθόδοξον γυναίκα ή Λατινής γυνή Ορθόδοξον άντρα. Ή αγαρ κοινωνία μπορεί να γεννεί του Ορθοδόξου μέρους μετά του αιρετικού. Το χειρότερο εδώ είναι ότι η ίδια η Σύνοδος επιτρέπει τη δημιουργία χάους, αφού η κάθε τοπική εκκλησία θα επιλέγει άνευ ουδεμίας πανορθοδόξου ομοφωνίας το τι θα πράττει. Ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι σαφής και περιγράφεται σε πάμπολες οικουμενιστικές διακηρύξεις αποδεχομένων του γεγονότος των μεικτών γάμων, επισκοπό της υπερβάσεως των ιστορικών διαχωρισμών και της απορρεστήσεις ενότητος της αρχικής αδερέτου εκκλησίας. Είναι σαφές ότι συνδέεται το θέμα των μεικτών γάμων με τους νέους οικουμενιστικούς τρόπους αναζητήσεως της δίθεν χαμένης ενότητος. Το θεολογικό θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η αποδοχή των μεικτών γάμων ως μυστηρίου της Εκκλησίας πλέον είναι το βάπτισμα που έχει δεχτεί έκαστος στην Εκκλησία του. Με άλλα λόγια, ως βάση είναι η βαπτισματική θεολογία την οποία υιοθέτησε ως επίσημη διδασκαλία της η Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδος το 1962-65. Καταλύεται λοιπόν ο 72ος κανόνας της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου με αυτή την απόφαση. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε και τον 14ο και τον 14ο της 4ης Οικουμενικής και άλλους κανόνες, που στην ουσία σημαίνει κατάλυση ολόκληρων των Οικουμενικών Συνόδων. Εμείς γνωρίζουμε ότι μια σύνοδος για να είναι ορθόδοξη πρέπει να επικυρώσει όλες τις προηγούμενες και να αποδεχτεί τις αποφάσεις τους, όχι να τις ακυρώνει. Δεν έχουμε ακύρωση Οικουμενικών Συνόδων. Και μόνο από αυτό το γεγονός θα έπρεπε να κηρυχθεί αυτή η Σύνοδος ότι είναι αιρετική. Πώς ακυρώνουμε αυτά που το Άγιο Πνεύμα ενδογμάτισε μέσω των Πατέρων? Αυτό αποτελεί μια άλλη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και φυσικά απόδειξη ότι μπήκαμε στη μεταπατερική Εκκλησία κατά τους Αγίους Πατέρες της Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση αυτή εισάγει ακρίτως τον οικουμενισμό μέσα στην Εκκλησία και αποδομείται η σωτηριολογική αποστολή του γάμου, διότι πώς μπορεί να γίνει συμβίωση και κατ' επέκταση κοινή πορεία προς τον Χριστό
όταν τα μέλη της συζυγίας πιστεύουν σε ένα άλλο Θεό. Ο καρπός της συζυγίας στα τέκνα, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν? Τον δρόμο της ακρευνούς ορθοδόξου πίστεως ή του οικουμενιστικού οικογενειακού προτύπου κατά το ιδεώδες και τα βιωματικά και εμπειρικά που ζουν και κινούνται? Όσον αφορά την νηστεία, τα όσα ήδη αναφέρθηκαν για το γάμο ισχύουν και για αυτήν. Μάλιστα, στο άρθρο 8 έως το άρθρο 8 επενείται ο θεσμός της νηστείας και παρουσιάζονται οι αγαθοί καρποί της. Ξέρετε, η τακτική των οικουμενισμών, των οικουμενιστών, είναι να λένε μία αλήθεια και ένα ψέμα. Δεν τηρούν το γραφικό, το ναι, ναι και το ου. Και αυτό είναι και η τακτική του σκότους. Και ενώ λοιπόν αναφέρουν και κάνουν χρήση πατερικών πηγών, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και έχουν λογική αναγνώστης ως συμπέρασμα, θα έχει την επιβεβαίωση ότι ισχύει η νηστεία κατά τα παραδεδομένα. Παρά τα αυτά όμως, όλος αντιθέτως στο άρθρο 8 ανατρέπονται άρδιν τα ως εκείνα γραφέντα. Συγκεκριμένα στο άρθρο 8 γίνεται λόγος για χαλάρωση, κυριολεκτικά περί ακυρώσεως της νηστείας, υπό τον πιστόν, ακολούθως και μετά από λίγες μόλις γραμμές, το ξεχνά και αναφέρει άλλους λόγους ασθενείας, στρατεύσεως, συνθήκων εργασίας, κλίματος, καθώς και δυσκολίας ενευρέσεων νηστισίμων τροφών στη σημερινή εποχή. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης εσωτερική ενότητα μέσα στο κείμενο. Αντί λοιπόν η ποιμένουσα Εκκλησία να πιέσει προς επίλυση των όσων εκ των ενατόρων μπορούν να διευθετηθούν, ανταυτού προκρίνεται ο εύκολος δρόμος της κατάργησης της νηστείας και κατ' ουσίαν της ασκητικής διαγωγής της Εκκλησίας. Ο λόγος δεν είναι άλλος φυσικά από τη σύμπλευση προς τους εκοσμικευμένους χριστιανούς της Δύσεως, των καθημάς οικουμενιστών, οι οποίοι έχουν καταργήσει όλες τις αρχαίες διατάξεις περί νηστείας. Δεν είναι λοιπόν παρά εφαρμογή του οικουμενισμού της βάσης και στο θέμα της νηστείας και στο θέμα του γάμου. Ως προς την εκκλησιαστική τυπικότητα και κανονικότητα της Συνόδους, τι να πούμε? Εν πρώτη, στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ορίζεται η απαγόρευση στους επισκόπους να τοποθετηθούν ελευθέρως και επί νέων ζητημάτων και θεμάτων που δεν έχουν οριστεί στις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις. Τούτο συνιστά βαρύτατη στρέβλωση του συνοδικού θεσμού και ουσιαστικά την ακύρωσή του, αφού υπάρχει φήμωση των επισκόπων. Σε όλες τις ορθόδοξες συνόδους, ο κάθε επίσκοπος είχε την δυνατότητα και την ελευθερία να θέσει θέμα για συζήτηση, το οποίο ως επίσκοπος και ως αντιπροσωπεύον το ποιμνιό του είχε το δικαίωμα. Αυτό τώρα καταλύεται. Επεκτείνονται δύο ανωτέρα απαγορεύσεις στο 10.3 περί ασχέτων διαλογικών αντιπαραθέσεων των επισκόπων, ως αν οι επίσκοποι να μην έχουν επίγνωση της αποστολής τους και του ύψους του λειτουργήματός τους. Οι ίδιοι επίσκοποι θα έπρεπε να αισθάνονται προσβεβλημένοι με αυτήν την εκκλησιαστική τυπικότητα που ορίζει η Σύνοδος. Στο 11.2 καθορίζεται η απαραίτητος αρχή της ομοφωνίας των τροπολογικών επί των αρχικών προσυνοδικά συμπεφωνημένων κειμένων προς διαμόρφωση των τελικών κειμένων. Και ρωτάμε, είναι δυνατόν επί δογματικού ζητήματος να υπάρχει διαφωνία και να συνεχίζουν οι διαφωνούντες ως να μην συνέβαινε τίποτε? Πρόκειται για δογματικό θέμα. Στο 12.1 αναφέρεται στα περί της ψηφοφορίας επί των τελικών κειμένων και διαμορφώνει μια πραγματικότητα κατ' επίφαση συνοδική μεν, εν πράγματι δε πλήρως αντισυνοδική και παντελώς αμάρτυρη στην συνείδηση της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, αυτό πρέπει να το πούμε οπωσδήποτε, η διαχρονικά ακολουθούμενη πρακτική όλων των συνόδων τοπικών οικουμενικών ήταν η πλήρης και ομότιμη συμμετοχή των απανταχών επισκόπων
ή ποιμένα. Οι επίσκοποι, λόγω του ομοτίμου της ψήφους, της αρχιεροσύνης τους, ψήφιζαν πάντες και δεν ήσαν δήθεν εκπροσωπούμενοι από τον πρώτο, όπως έγινε τώρα. Είναι αυτή η διαδικασία, το να πετέχει κάθε εκκλησία με 24 επισκόπους και ένα πρώτο, ο οποίος ο πρώτος έχει μόνο ψήφο, στην ουσία κυρώνει τη διαχρονική εκκλησιολογική αρχή του ομοτίμου επισκόπου προς επίσκοπο, με συνέπεια την αδιαμόρφωση δύο τύπων επισκόπων, αφενός μεν του πρώτου και αφετέρου όλων των υπολείπων, οι οποίοι δεν έχουν στην ουσία ψήφο. Η συνοδικότητα κατά αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκε σε κάτι νέο, το οποίο μετά την Κρήτη θα λειτουργεί ως παραδεδομένο ιστορικό προηγούμενο. Συνυφασμένο με το 12.1 και το 12.2 και 3, στα οποία επεκτείνεται η εκθεμελίωση του επισκοπικού αξιώματος, είναι η συνέπεια της ιδρύσεως ενός επισκόπου αυλικού. Με απλά λόγια, δύναται ένας ή και περισσότεροι αρχές να διαφωνήσουν, αλλά ως μειοψηφούντες αποδέχονται τελικά την απόφαση, την τελική απόφαση της πλειοψηφίας. Με αποτέλεσμα, αν ένας επίσκοπος την Κυριακή πρωτού πάει στη Σύνοδο διδάσκει το ποίμνιο του Ορθόδοξα, την επόμενη Κυριακή γυρίζοντας από τη Σύνοδο θα πρέπει να τους διδάξει αυτά που του λέει η Σύνοδος, υποχρεωτικά, και ας είναι αντιορθόδοξα. Και όπως τα διδάσκει υποχρεωτικά ο επίσκοπος, έτσι και το ποίμνιο πρέπει υποχρεωτικά να το δεχθεί. Κοινώς να το φάμε. Συμπέρασμα. Βλέπουμε ότι όλος ο κανονισμός αυτής της ψευδοσυνόδου ήταν έτσι τοποθετημένος, ώστε να μπορέσουν να περάσουν τα θέματα που ήθελαν και που είχαν προγραμματίσει, χωρίς προβλήματα αν κάποιοι θα αντιδρούσαν ή είχαν διαφορετική γνώμη. Όπως τα κόμματα που έκαναν όποιο προεκλογικό σύστημα, προεκλογικά βγάζανε το σύστημα που θέλανε για να μπορούν να εκλέγουν τους δικούς τους. Στο 22ο άρθρο του 6ου κειμένου, του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο, γράφει: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσα διάσπαση της ενότητος της Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων», εμείς διασπούμε την ενότητα, «επί προφάση τηρήσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας». Το ανώτερο μη έγκαιρο άρθρο είναι αιρετικότατο, επειδή παραβιάζει την εκκλησιολογική αρχή της εκκλησιαστικής αυθεντίας του σώματος της Εκκλησίας, δηλαδή κληρική και λαϊκή, να αποδέχονται να απορρίπτουν εκ των υστέρων τις αποφάσεις σε θέματα πίστεως, καταστώντας έτσι αυτό το άρθρο υποχρεωτικές αποφάσεις, ακόμα και αν δεν είναι σύμφωνες με τις προηγούμενες Ορθόδοξες Συνόδους. Αυτά τα θέματα ενώνονται πάρα πολύ και με το 15ο κανόνα και με την θεολογία του Ζιζιούλα, ότι η Εκκλησία μας είναι επισκοποκεντρική, όπως και η λειτουργία είναι επισκοποκεντρική, και ότι πρέπει να μνημονεύουμε τον επίσκοπο, ότι δεν μπορούμε να μνημονεύσουμε τον επίσκοπο γιατί έχουμε άκυρες λειτουργίες, ότι η Εκκλησία χωρίς επίσκοπο δεν υπάρχει, και εμένα μεν οι πατέρες λένε για τους επισκόπους πώς πρέπει να είναι, αλλά όταν είναι ψευδεπίσκοποι και αιρετικοί πρέπει να τους κόβουμε όχι μόνο το μνημόσυνο αλλά και την κοινωνία. Και είναι σαφής η προσπάθεια επιβολής διώξεων, καθαιρέσουν και αφορισμού των αντιδρόντων στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, εκ μέρους των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών που συμφωνούν με όλα αυτά. Και ερχόμαστε στο σημείο να διερωτηθούμε, υπήρχε λόγος να γίνει Σύνοδος? Η απάντηση είναι πως ναι. Αλλά για να καταδικάσει τους οικουμενιστές, Βαρθολομαίο και Σία, ως πανερετικούς και αποστάτες της Ορθοδόξου πίστεως. Διότι αυτοί είναι οι κύριοι εκφραστές της πανερέσεως του οικουμενισμού. Κάποιοι επίσκοποι λένε πως πρέπει να διορθωθούν τα κείμενα και να ξανασυζητηθούν. Και εμείς απαντάμε να συζητήσουμε τι? Την κατάργηση της νηστείας? Την επιβολή των μεικτών γάμων? Την πιο ευγενική διατύπωση ότι οι αιρετικοί είναι εκκλησίες και να μην τους προσβάλλουμε? Τη συνέχιση των διαλόγων, που οι πατέρες απαγορεύουν τους διαλόγους και λένε ότι πρέπει να γίνεται ευαγγελισμός, πρέπει να γίνεται νουθεσία? Τι σχέση έχει η νουθεσία με το διάλογο? Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης ήταν κάθετος σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει διάλογος.
Για να ήταν λοιπόν η λεγόμενη σύνοδος Ορθόδοξος, Ορθόδοξη σύνοδο, θα έπρεπε πρώτον να καταδίκασε την πανέρεση του οικουμενισμού ή θρησκευτικού διαθρησκευτικού συγκριτισμού και τους κυρίους εκφραστές της, Μπαρθολομαίο, Ζιζιούλα, όλους αυτούς και άλλους εάν δεν ζητήσουν συγγνώμη και να ορθοτομήσουν τον λόγο της αληθείας. Και αυτό είναι εμείς που ζητάμε ως Ορθόδοξοι. Ζητάμε σύνοδο με καταδίκη αυτών των προσώπων και της πανερέσεως του οικουμενισμού. Ζητάμε τη σύνοδο, να γίνει Ορθόδοξο σύνοδος. Δεύτερον, να καταδίκαζε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων και καταδίκη των κυρίων εκφραστών της. Και όχι το να επαινούμε και να τους αποδεχόμαστε ως εκκλησίες και μάλιστα με διακήρυξη ότι μία Αγία Καθολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη και πως μόνο μέσα στους κόλπους της κατορθώνεται η σωτηρία του ανθρώπου. Τρίτον, να είχαν όλοι οι συμμετέχοντες αρχιερείς αποφασιστική ψήφο κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο και όχι μόνο οι 10 αυτοκέφαλες ή μόνο οι αυτοκέφαλες εκκλησίες. Φυσικά κατά τα πρότυπα του Οργανισμού του Διαχριστιανικού Συγκριτισμού του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησίων. Τέταρτον, να είχε ασχοληθεί με το παλαιομερολογητικό ζήτημα και μάλιστα να επανερχόμασταν στην εκκλησιαστική κατάσταση πριν το 24, το οποίο όντως είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να γίνει σύνοδος για να λυθεί. Και όμως βλέπουμε ότι το αποφεύγουν, διότι ήταν το πρώτο βήμα το οποίο έγινε για να επιβληθεί ο οικουμενισμός μέσα στην Εκκλησία μας, οπότε δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω. Πρέπει οι οικουμενιστές, πατριάρχες και επίσκοποι να κάνουν το έργο τους, το καταστροφικό τους έργο. Πέμπτον, να καταδίκαζε τη μασονία για μία άλλη ακόμα φορά. Τον χιλιασμό, τον νεοπαγανισμό, την σαϊντολογία, καθώς και άλλες καινούργιες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που προσελητίζουν και απομακρύνουν τους χριστιανούς από την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Έκτον, να καταδίκαζε τη λεγόμενη μεταπατερική θεολογία και βαπτισματική θεολογία. Δυστυχώς, αρκετοί ιεράρχες και θεολόγοι μακριά από το πατερικό πνεύμα, το ασκητικό και ορθόδοξο φρόνημα, θεωρούν ότι δεν έχουμε ανάγκη από τους πατέρες και την θεολογία τους και είναι ξεπερασμένοι για την εποχή μας. Και αυτό συνιστά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, αυτός και στους αιώνες. Ας φτάσουμε στα μέτρα των πατέρων και μετά βλέπουμε. Όχι να τους ξεπεράσουμε. Έβδομον, να καταδίκαζε το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τις πάσης φύσεως κάρτες πολίτου που μας οδηγούν στην παγκόσμια διακτακτορία του Αντιχρίστου και επιτέλους να γινόταν λόγος για αυτό το θέμα που δυστυχώς οι περισσότεροι επίσκοποι και ιερείς το αποφεύγουν όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Λες και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Λες και δεν απασχολεί πια το λαό και να γίνει σωστή ενημέρωση το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Τα τελικώς γενόμενα στη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης δεν είναι κάτι απρόβλεπτο αλλά αποτελούν τη φυσιολογική κατάληξη μιας ολοκλήρου πορείας αιρετικών πράξεων και λόγων του εκάστοτε Πατριάρχου από το 1902 και δεύτερον. Δεν είναι καινούριο αυτό. Αποκορύφωμα όλων αυτών είναι συμπροσευχές με όλους τους εχθρούς του Χριστού όπως Εβραίους, Βουδιστές, Ινδουριστές, Ιδωλολάτρες στις οποίες και πάλι πρωτοστατεί ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Το φοβερό είναι ότι ευθύς μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο έδραμε σπουδαίως στην διαθρησκειακή σύναξη της Ασίζης να ανάψει και αυτό στο κεράκι του στον κοινό βωμό του Βάαλ της Πανθρησκείας τον Αύγουστο του 2016. Αν αυτό δεν σημαίνει άνοιξη Χριστού, τότε τι είναι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης την χάνει ο κύριος εμπνευστής όλων των κακοδόξων αποφάσεων της Συνόδου, καθώς αυτό αποτελούσε όραμα ζωής και ήταν ο διαρκής του στόχος. Οι αιρετικού χαρακτήρα θεολογικές θέσεις του Πατριάρχου είναι γνωστές. Είναι καταγεγραμμένες τόσο σε κείμενα όσο και ως προφορικές δηλώσεις και έχουν ελεγχθεί δημοσίως και από θεολογικές μελέτες επισκόπων και από την Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών,
από ακαδημαϊκούς καθηγητές της θεολογίας, όπως και από άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Εμείς από την πλευρά μας ως Αγιορείτες Πατέρες, δώσαμε την μαρτυρία μας, την αγιορειτική μαρτυρία μας, εκδίδοντας το συλλογικό τόμο Άγιον Όρος, διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της πίστεως του 2014, και το οποίο υπέγραψαν 4 αγιορείτες ηγούμενοι και πλήθος πατέρων. Περιέχει παλιότερα κείμενα της Ιεράς Κοινότητας, προβάλλοντας έτσι την αληθινή φωνή του Αγίου Όρους, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει επίσημα. Δι' αυτόν αποδεικνύεται ότι δεν συκοφαντούμε, ούτε κατηγορούμε, μα ούτε και ευρίζουμε τον Πατριάρχη, όπως συγκοφαντικά μας κατηγορούν, απλώς με το να προβάλλουμε τόσο τα έργα όσο και τους λόγους του, αφήνουμε αυτά να μιλήσουν από μόνα τους και να είναι αυτά που καταγγέλνουν την αίρεσή του. Κατά αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε ότι εμείς πραγματικά τον αγαπούμε, διότι όποιος αγαπά ομιλεί και μαρτυρεί την αλήθεια και δεν κολακεύει. Κατόπιν τούτο, ο νυν Πατριάρχης στη συνείδηση όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών καθίσταται πλέον όχι Ορθόδοξος Πατριάρχης, αλλά Αρχιερεσιάρχης, χειρότερος από τον προαυτό αιρετικών όπως Νεστόριος, ο Βέκος και άλλοι. Όντως, η εκκλησιαστική κατάσταση που ζούμε σήμερα ως προς την προδοσία της πίστεως μας παραπέμπει στα αλγινά γεγονότα των συνόδων της Λιών και της Φεράρας Φλωρεντίας και ως Ορθόδοξο πλήρωμα ζητούμε την καταδίκη του αν δεν μετανοήσει. Ως αγιορείτες μοναχοί, γίνεται κατανοητό ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα συνειδήσεως, καθότι το Άγιον Όρος έχει άμεση εκκλησιαστική αναφορά προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η ζημιά που έχει προκαλέσει αυτή η ψευδεπίγραφη οικονομία στη δογματική αυτοσυνοδησία κλήρου και λαού των 114 ετών άκρας οικονομίας είναι ήδη τεράστιων διαστάσεων, με συνέπεια την αλλίωση των υγιώς εννοουμένων Ορθοδόξων κριτηρίων των θεολογίων. Σκοπός και στόχος του Αγίου Όρους απετέλεσε καθ' όλη την υπερχιλιετή ιστορία του η διαφύλαξη και η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Ειδικότερα κατά την χρονική περίοδο που ακολούθησε την ενωτική σύνοδο της Λιών, πατριάρχοντος του Λατινόφρονος Ιωάννου Βέκου, ο Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος, καθώς και το σύνολο του Εν Αγίου Όρη Μοναχών, έχοντας προβεί εις διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχου και του Αυτοκράτορος, εδιώχθησαν και την έσεξ αυτών εμαρτύρησαν υπό των ενωτικών. Κατά την νεωτέρα δε εποχή, 1924, ένεκα της καινοτόμου και αντικανονικής εισαγωγής του νέου ημερολογίου, το οποίο απετέλεσε και το πρώτο πλήγμα του οικουμενισμού στην ενότητα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, οι τότε πατέρες, συνεχίζοντας την πάγια αγιορειτική παράδοση, επανέλαβαν τη διακοπή του μνημοσύνου του Πατριάρχου. Δυστυχώς, η διαχρονική αυτή παράδοση διεκόπη λόγω των νέων συνοδιών προερχομένων εκ του κόσμου, οι οποίες το 1971 επανέφεραν το Πατριαρχικό μνημόσυνο. Να σημειωθεί ότι η διακοπή του μνημοσύνου γίνεται επί σκοπό αποφυγής του μολυσμού του εκκλησιαστικού σώματος εκ της κακοδόξου διδασκαλίας ή πρακτικής, με απότερο σκοπό την διορθοδόξου γενική συνόδου καταδίκης της αιρετικής διδασκαλίας και των αιρεσιαρχών επισκόπων. Επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου του Άγιον Όρος, σχεδόν στο σύνολό του ολοψύχος και ως εν σώμα, αντέδρασε δυναμικά και διέκοψε ως όφιλε το μνημόσυνο του Πατριάρχου Αθηναγόρα. Μάλιστα, το αυτό έπραξαν και κάποιοι Ορθόδοξοι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αθηναγόρας, σεβόμενος την ελευθερία της συνειδήσεως των αγιοητών, δεν τους εδίωξε. Εν αντιθέσει προς την τακτική του Πατριάρχου Δημητρίου, όπως και του νυν Πατριάρχου. Οι δυσμενείς εξελίξεις των δεκαετιών του 60 και του 70, κατά τις οποίες ο οικουμενισμός ήταν σε έξαρση, όπως άλλωστε συμβαίνει χειρότερα σήμερα, ανάγκασε τους αγιορείτες στην απόφαση να δημοσιεύσουν κείμενα αγιοεπατερικής νοής που καταδίκαζαν τον οικουμενισμό, ονομάζοντάς τον αίρεση, αποδεχόμενη μάλιστα και τον χαρακτηρισμό που του είχε δώσει ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, αυτόν της Πανερέσεως,
πολλές μονές, αγιολιπτικές μονές, η Διονυσίου, η Καρακάλου, Σίμωνος Πέτρας, Γεωργολίου και πολλές άλλες, είχαν διακόψει το μνημόσυνο. Επίσης και από τις τότε οι διόρυθμες μονές, η δικιά μας Ιερά Μονή Μεγής της Λάβας, μνημόνευαν μόνο στο καθολικό τυπικά. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά γι' αυτά, αλλά θα το παραλείψω για να μπορέσουμε να έχουμε πιο πολύ χρόνο για ερωτήσεις. Ως μέρη λοιπόν της Εκκλησίας και της Αγιορητικής Μοναστικής Πολιτείας, έχοντας λόγω ευθύνης αναφορικά προς τα θέματα πίστεως και παραδόσεως, θεωρήσαμε ως επιβεβλημένο πνευματικόν καθήκον μας την κοινοτοποίησή μας μετά του οφειλωμένου σεβασμού και κατά την τάξη. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στα θέματα της πίστεως δεν χωρούν τυπικότητες και ευγένειες. Η πίστη δεν είναι θέμα ευγενίας προς πρόσωπα, αλλά ομολογίας και τηρήσεως της ακρίβειας των δογμάτων. Ίστα της πίστεως, όπως ετώνησαν οι παλαιοί αγιορείτες, ου χωρίς συγκατάβασης. Απευθυνθήκανε λοιπόν κατά την τάξη, εντός του έτους 2016, με δύο δημόσιες ανοιχτές επιστολές προς την Ιερά Κοινότητα και τους καθηγουμένους των Ιερών Μονών. Καταρχάς, την επιστολή μας τη 13η Μαΐου του 2016, πρώτης λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, είχαμε δηλώσει ότι αν η Εν Λόγω Σύνοδος δεν ορθοτομήσει το Λόγο της Αληθείας και δεν καταδικάσει την πανέρεση του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού, θα είμαστε ως εκ τούτου υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τους αρμοδίους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας που ορίζουν τα περί διακοπής μνημοσύνου του ονόματος του Οικείου Επισκόπου, 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας, 31ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, 33ο κανόνα της Ελλαοδικίας Συνόδου του 343 και κάποιον άλλο. Τέλος, είχαμε επισημάνει στη δεύτερη επιστολή μας, της 20ης Ιουνίου του 2016, ότι αναμέναμε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αφού ζητηθεί το όλο θέμα της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου από το κατεξοχήν θεσμικό όργανο του ωριμού τόπου, να ληφθεί μια ξεκάθαρη θέση έναντι των συνοδικών αποφάσεων. Ή είναι αιρετικές ή είναι ορθόδοξες. Το εκ του περισσού, το περισσόν εκ του πονηρού. Το ερώτημα που ξεκάθαρα τίθεται και το οποίο την απάντηση αναμένουν πάντες οι αγωνιώντες πιστοί είναι: οι αποφάσεις της Συνόδου είναι ορθόδοξες ή αιρετικές? Ξεκάθαρα πράγματα. Αντί όμως της οφειλωμένης σπουδής, όπως όφιλε το καθημάς όργανο να επιδείξει έναντι ενός τόσο σημαντικού ζητήματος, υπήρξε όχι μόνο η απόλυτη σιωπή για τόσους μήνες, αλλά και κάποιες εκ των Ιερών Μονών προέτρεξαν και ενήργησαν κατά παράβαση των αρμοδίων διατάξεων του καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους, σε διωγμό εναντίον αγιορητών μοναχών, πριν καν συνέλθει καθιερωμένη διπλή ιερά σύναξη. Δεν θα μιλήσουμε ποιοι είναι, γιατί τα γνωρίζετε νομίζω όλοι. Όπως είναι γνωστό, η διπλή σύναξη έως και σήμερα δεν έχει λάβει θέση ως προς την πιθανή αιτία της ενόχου σιωπής και της αποφυγής να εκδοθεί υπεύθυνη απόφαση σχετικά με την Σύνοδο, φως ρίχνει η επίσημη έκθεση προς την Ιερά Κοινότητα του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα, Αρχιμαδίτου Τίχωνος, η οποία δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο στις 23/9 νομίζω, 23/9. Το Άγιον Όρος άλλωστε εκπροσωπήθηκε επισήμως από το συγκεκριμένο Οικουμενό, ο οποίος είχε και τη θεσμική ιδιότητα του Συμβούλου του Οικουμενικού Πατριάρχου. Το τραγικό μεν στην έκθεσή του είναι ότι παρά τις κάποιες μικροεπισημάνσεις περιγράφεται αυτή τη σύνοδο ως ορθοδοξότατη. Και εμείς που είχαμε πάει και τον είχαμε συναντήσει μετά τη σύνοδο, μας την έβγαλε ότι είναι συνέχεια των Αγίων Πατέρων και ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Γιατί με την κύριο θα τα πούμε αυτά. Άπαντες ιστάμεθα ενώπιον των ευθυνών μας. Τα ψέματα τελειώσανε. Ιστάμεθα ενώπιον του φοβερού κριτού της Εκκλησίας και της Ιστορίας. Η ως τώρα ακολουθουμένη πορεία έχει βοηθήσει στην ανεμπόδιστο εξάπλωση της αιρέσεως, η οποία οδηγεί στην απώλεια. Η αίρεση εκ του διαβόλου εστί.
Από τα χέρια των υπευθύνων θα ζητήσει ο Κύριος το αίμα των ψυχών που τους εμπιστεύτηκε. Στην κρίσιμη αυτή στιγμή, ας αναλογιστεί και από εμάς τι είδους Άγιον Όρος θέλουμε να παραδοθεί στις επόμενες γενναίες και τι είδους μοναχοί θα εγκαταβιώσουν σε αυτό. Η κατάντια του παπικού μοναχισμού ας μας προβληματίσει. Εμείς ως αγιορείτες μοναχοί διαχωρίζουμε πλέον τη θέση μας έναντι της έως της σήμερα ακολουθουμένης πορείας. Δεν ακολουθούμε, δεν συμφωνούμε, ούτε συνεδοκούμε γι' αυτό και δεν επιθυμούμε τη συμπόρευση με την οικουμενιστική αποστασία της Ορθοδοξίας. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στραγγαλίζουμε την Ορθόδοξη συνείδησή μας και να παριστάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε πλέον. Καταδικάζουμε και αναθεματίζουμε την πανέρεση του διαχριστιανικού, διαθρησκειακού, συγκριτιστικού οικουμενισμού, καθώς και τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Ό,τι άλλο κυκλοφορήσει για βάρος μας θα αποτελεί κατάκτηση συκοφαντία. Στις κατά καιρούς ομιλίες μας με πιστούς και αδελφούς και στις συνδιαλέξεις μας, η ισοδεμία των περιπτώσεων καταφερθήκαμε εναντίον προσώπων τεινών. Αντιθέτως, συμμορφούμενοι πάντοτε με το πατερικό λόγιον, ούτων αιρετικών, αλλά την αίρεση, ούτων άνθρωπων αποστρέφομαι, αλλά την πλάνη μισώ και επισπάσαστε βούλωμε. Στιγματίζουμε μόνο συγκεκριμένες δοξασίες, πλάνες και συμπεριφορές, διότι κάθε αίρεση έχει και έναν αιρεσιάρχη που ενεργεί τις κακοδοξίες. Θα ευχόμασταν, όπως όλοι μας πιστεύω, να υπήρχε ειρήνη στην Εκκλησία. Ο Πατριάρχης μας και οι Επίσκοποι να ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας και να μην υπήρχαν σκάνδαλα και η προδοσία της πίστεως. Εμείς, όπως είπαμε, καταδικάζουμε και αναθεματίζουμε αυτή την αίρεση, παραμένουμε στην Αγία, μη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν δημιουργούμε σχίσματα, αλλά διαφυλάσσουμε την Εκκλησία μας από τα σχίσματα, κάνοντας διακοπή του μνημοσύνου, καθώς ο 15ος κανόνας διαλαμβάνει. Θα ήθελαμε κι εμείς, οι ταπεινοί μοναχοί, να διάγουμε το βίο μας απερίσπαστα και απερίσπαστα από τα θέματα αυτά. Ασχολούμενοι μόνο με τα σαμαρτίας μας, την μετάνοια και την ένωσή μας με τον Κύριό μας Ιησού. Όμως επειδή η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει εδώ και πολλά χρόνια, δηλώνουμε πως με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου και πάντων των αγιορετών πατέρων και Αγίων, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα εναντίον των αντιχρίστων δυνάμεων και επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ιωσή Βριενίου, θα προσπαθήσουμε κι εμείς οι ταλέποροι επόμενοι της Αγίας Πατράση να είπουμε κι εμείς ου καρνισόμεθα σε φίλο Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθα σε πατροπαράδοτο σέβας. Εν σύ εγεννήθημε και συζόμεν, και εν σύ κοιμηθησόμεθα, είδε καλέσει καιρός και μυριάκης υπερσού τεθνιξόμεθα. Και αυτό ευχόμεθα σε όλους, σε αυτόν τον αγώνα να μας δώσει ο Θεός δύναμη, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να αυτό που έχουμε παραλάβει να το φέρουμε εις πέρας και να δώσουμε λόγο στον Κύριο ότι την πίστη μας δεν την αλλάξαμε. Αυτό το ευχόμαστε σε όλους σας και σε όλους μας. Αμήν. Αμήν. Κάναμε σύντομη για να μπορούμε να μην σας κουράσουμε και να υπάρχουν και ερωτήσεις. Γιατί πολλοί μας ρωτήσανε πιο πριν, αλλά τους είπαμε ας τα κάνουμε να γίνουν οι κοινές ερωτήσεις ώστε να απαντηθούν για όλους. Διαβάζεις ένα. Ναι, να μην πει γιορτέ. Για τον πατέρα. Πριν τη σύνοδο στο Κολυμπάρι, είχε γίνει και μια ημερίδα από την αιγίδα του Μητροπολίτη Πυριός. Είχαν λάβει 5 επίσκοποι. Πλαισιώνανε αυτή την κοινή πορεία κατά της Συνόδου. Έγκριτοι θεολόγοι και ιερείς θεολόγοι και εσείς ως εκμένους των Αγιορετών Πατέρων. Μελετώντας τα προσυνοδικά, είχαν καταλήξει ότι αν αυτά τα πράγματα θα ψηφιστούν, είναι αίρεση. Έγινε η Σύνοδος. Μετά, πολύ σιωπή. Πέρα από εσάς, που οργώσατε όλη την Ελλάδα να κάνετε ομιλίες,
σας κατηγορήσανε κιόλας και ότι και διακόψετε και μνημόσυνο. Υπήρχε το κλίμα ότι περιμένα να γίνει η σύνοδος της Ελλάδος για να δούμε και να πάρουν απόφαση. Φυσικά έγινε, αλλά δεν ξέρω, ίσως με κάποιο περίεργο τρόπο ασχοληθήκαν πολύ με το θρησκευτικό, το μάθημα των θρησκευτικών, 2-3 μέρες πριν να έγινε ένας δώρος. Δεν συζητήθηκε και τώρα εκ νέου περιμένουμε αύριο που θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος τις αποφάσεις. Σε όσοι είναι κατά του οικουμενισμού, υπάρχει ένας διχασμός με το θέμα της διακοπής μνημοσύνου. Ενώ υπάρχει ένας ξεκάθαρος, όχι μόνο ένας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο 15ος και ο 17ος, 31ος, είναι ξεκάθαρος τι πρέπει να κάνουμε. Ο 31ος μάλιστα είναι πιο αυστηρός από τον 15ο. Εν τούτης, πλανάτε ένα κλίμα ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, θέλουμε να τον εξηγήσουμε, δηλαδή πρέπει να βρουν κάποιοι θεολόγοι να δουν τι λέει αυτός ο κανόνας. Μα αν ένας κανόνας από μια σύνοδο είναι δυσνόητο, τότε έχει αποτύχει η σύνοδος. Μη γέννητο. Άρα κάτι άλλο σημαίνει. Δηλαδή γιατί υπάρχει ένα σύννεφο θολό γύρω από το θέμα της διακοπής μνημοσύνου και σε σχέση με τους κανόνες που υπάρχουν ήδη. Και όλοι φοβούνται μην σχιστεί η Εκκλησία. Μα οι πατέρες που κάνανε τους νόμους, τους κανόνες, αυτοί δεν φοβόντουσαν. Όμως, για κάποιο λόγο που φαίνεται ξεκάθαρα, για να μην υπάρχει μόλυνση σε όλο το σώμα της Εκκλησίας, είπαν για διακοπή μνημοσύνου. Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία, ενώ κάποιοι είναι αντικουμενιστές, βλέπουν ότι είναι αιρετική η σύνοδος στο Κολυμπάρι, φοβούνται να προχωρήσουν σε αυτό που επιτάσσουν οι κανόνες. Για πείτε μας το λόγο. Καταρχήν θα πρέπει να γίνει μια εξήγηση του κανόνα, διότι δυστυχώς τόσα χρόνια γίνεται μια παραοικονομία, την οποία και εμείς σε μια ομιλία μας που είχαμε κάνει πάλι στον Ορθόδοξο Τύπο, το 2014, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, στην Ερυθρέα, είχαμε πει ότι και εμείς μνημονεύουμε άχρη καιρό, διότι ήταν μια τακτική. Και σε μια τακτική οπωσδήποτε μπορείς να έχεις κάποιες δικαιολογίες, αλλά οι πατέρες, ακούγεται πάρα πολύ έντονα σήμερα ότι θα κάνουμε προσευχή, να δούμε τι θα μας αποκαλύψει ο Θεός. Αυτό είναι μια πλάνα. Διότι άμα ήταν έτσι, δεν χρειαζόταν να θεσπιστούν κανόνες, θα κάναμε προσευχή και θα μας αποκαλύπτει ο Θεός. Οι πατέρες κάνανε προσευχή, ήταν άνθρωποι της προσευχής, ήταν θεούμενα πρόσωπα και μας αποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουμε. Οι κανόνες δεν θεσπίστηκαν από τους Αγίους Πατέρες, θεσπίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και ακολουθούμε όχι όλες τις συνόδους, ακολουθούμε τις 9 Οικουμενικές Συνόδους, συμπεριλαμβανομένου της 8ης και της 9ης του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ακολουθούμε τις τοπικές Ορθόδοξες Συνόδους. Γιατί το Άγιο Πνεύμα ενδογμάτισε. Όσοι Απόστολοι είπαν και τα λοιπά. Οπότε σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε μια εφαρμογή στους κανόνες. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γνωρίζουμε το πνεύμα των κανόνων. Δεν γίνεται με πνεύμα ότι δεν είναι το θέμα ότι θα κάνω διακοπή μνημοσύνου για τη διακοπή του μνημοσύνου. Εμείς δεν ζητάμε αφορμές να βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο. Ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Οι πατέρες εξηγούν και λένε ότι διακοπή μνημοσύνου του επισκόπου δεν επιτρέπεται. Ο 13ος, ο 14ος και ο μισός κανόνας από τον 15ο λέει ότι δεν μπορείς να διακόψεις το μνημόσυνο του επισκόπου για τους λόγους αυτούς που αναφέρει. Ακόμα και αν ο επίσκοπος είναι ανήθικος, έχει προβλήματα συμμονίας, δεν μπορείς να διακόψεις το επισκόπου. Φυσικά ο 31ος είναι πιο σκληρός και λέει ότι πρέπει να ακόβεις και τότε το μνημόσυνο του επισκόπου. Εμείς παίρνοντας τον 15ο κανόνα, ο οποίος φυσικά δεν είναι το 861, είναι 3 αιώνες πιο πριν. Έχει θεσπιστεί από τον Άγιο Σοφρόνη των Ιεσολύμων, ένα τεράστιο Άγιο. Δεν είναι το 800 ο κανόνας, είναι 3 αιώνες πιο πριν. Μας λέει ότι όταν ο επίσκοπος, είναι ξεκάθαρο, όταν ο επίσκοπος, ναι μεν δεν επιτρέπεται, όταν είναι επίσκοπος, όταν όμως ο επίσκοπος κηρύσει αίρεση, γυμνίτη κεφαλή από εκκλησίες, κατεγνωσμένη αίρεση από τους πατέρες, τότε όχι μόνο αυτός που κόβει το μνημόσυνο σχίζει την Εκκλησία, που μας λένε ότι εμείς σχίζουμε την Εκκλησία, ότι βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας, αλλά διαφυλάσσουμε και την ενότητα της Εκκλησίας. Διότι δεν κόβουμε το μνημόσυνο επισκόπου,
Είπαμε ότι απαγορεύεται. Αλλά ψευδεπισκόπο. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε ένα ψευδεπίσκοπο. Τι λέει ο κανόνας. Θα ήθελε πολλή ώρα να τον αναλύσουμε και να φέρουμε τους πατέρες και συγκεκριμένα κάθε λέξη θα ήθελε ολόκληρη διάλεξη. Αλλά εν συντομία, όταν ο επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, γυμνήτη και κεφαλή επί εκκλησίας, σημαίνει ότι θέλει να περάσει απροκάλυπτα, γυμνήτη και κεφαλή απροκάλυπτα, την αίρεση του που την κηρύσσεις μέσα στην Εκκλησία ως την κυρίως θεολογική γραμμή της Εκκλησίας. Ό,τι κάνουν οι επίσκοποι, δηλαδή ότι αυτό είναι η κυρίως γραμμή της Εκκλησίας. Αυτή είναι η θεολογία μας. Ότι αυτό πιστεύει ο Ορθόδοξος Εκκλησία. Ότι το Κοράνιο είναι το ίδιο με το Ευαγγέλιο. Ότι οι παπικοί έχουν μυστήρια. Ότι είναι Εκκλησία. Αυτή είναι η εκκλησιολογία. Αυτό είναι. Και προσπαθούν να το λένε μέσα στην Εκκλησία, το περνάνε μέσα από σύνοδο για να το περάσουν στην κυρίως γραμμή. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να αντισταθούμε. Να γράψουμε. Θα γράψουμε. Θα ενημερώσουμε τον λαό. Τι θα πετύχουμε με αυτό. Πετυχαίνουμε κάτι. Αναχαιτίζουμε την εξάπλωση της κακοδοξίας με τον αγράφης μόνο. Ή μετά από μία-δύο γενναίες θα έχει εδραιωθεί. Λένε λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν βρίσκεται ένας τέτοιος επίσκοπος που κάνει αυτό, δεν είναι επίσκοπος. Είναι ψευδεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος, δηλαδή είναι διδάσκαλος του ψεύδους, όπως αναλύουν κάποιοι πατέρες, και είναι επίσκοπος του ψεύδους, δηλαδή του διαβόλου. Αυτός δουλεύει για τον διάβολο. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν εμείς τον αποτυχίζουμε από την Εκκλησία. Τον βγάζουμε εκτός Εκκλησίας. Διότι αν αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να διδάσκει, αφενός μεν η αίρεση θα εξαπλωθεί και στο υπόλοιπο υγιές σώμα της Εκκλησίας και αφετέρου θα εδραιωθεί ότι αυτή είναι η Εκκλησία. Αφού ο επίσκοπος αυτό λέει και εμείς τον δεχόμαστε, αυτή είναι η Εκκλησία. Παράλληλα, αυτοί που το κάνουν, αυτοί που τον βγάζουν εκτός Εκκλησίας αυτόν τον άνθρωπο, είναι αυτοί που διαφυλάσσουν την ενότητα της Εκκλησίας. Και αυτό λέει ο κανόνας, όχι μόνο λέει δημιουργούν σχίσμα, αλλά διαφυλάσσουν την ενότητα της Εκκλησίας και το πιο σημαντικό, πρέπει να αξιώνονται τιμής ομολογητού. Αυτό κάνανε οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Αθανάσιος το αυτό έπραξε. Οι Αγιορείτες Πατέρες το αυτό πράξανε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς 3 χρόνια ήταν στη φυλακή επειδή διέκοψε το μνημόσυνο του Καλέκα. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Να πούμε ότι ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Στουδίτης έκοψε το μνημόσυνο του Αγίου Νικηφόρου, που ήταν Άγιος. Αν ήταν να μιλήσουμε τώρα για αυτόν τον κανόνα και να πούμε τα παραδείγματα μόνο, που και μόνο τα παραδείγματα αποδεικνύουν το ορθό της 15ου κανόνα και το υποχρεωτικό, θα έπρεπε να παραμείνουμε εδώ πέρα στην αίθουσα για 15 ώρες. Όμως, τι διαλαμβάνει η αιρετική θεολογία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και η αιρετική θεολογία του Ζιζιούλα, του Επισκόπου Περγάμου. Ότι η Εκκλησία μας είναι επισκοποκεντρική. Δεν έχουμε Χριστό, έχουμε επίσκοπο. Πάπας. Η Θεία Λειτουργία είναι επισκοποκεντρική. Δεν αναφερόμαστε στον Χριστό, προσευχόμαστε στον Επίσκοπο. Διαλαμβάνει η θεολογία του Ζιζιούλα, δυστυχώς που και πολλοί επίσκοποι δεν ξέρουν τι λέει ο Ζιζιούλας, διαλαμβάνει τα εξής. Καταρχήν είναι η βάση της Συνόδου της Κρήτης. Σε αυτή την Σύνοδο της Κρήτης, όλη η Σύνοδος βασίζεται στην αιρετική, δαιμονική θεολογία του Ζιζιούλα. Ποια είναι η θεολογία του Ζιζιούλα? Η θεολογία του Ζιζιούλα είναι ότι το οποίο και οι παπικοί όταν το ακούσανε, είπαν ότι ούτε εμείς λέμε τέτοια πράγματα. Ούτε εμείς δεν έχουμε πει τέτοια πράγματα. Εσείς δεν μας ξεπεράσατε. Τι διαλαμβάνω. Εκτός τα αιρετικά που λέει προσώπου και που τα αναλύει πολύ ωραία ο Ιερόθεος Βλάχος, διαλαμβάνει ότι η Εκκλησία είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος. Αν είναι δυνατόν. Αλλά γιατί όμως το λέει, γιατί είναι η εικόνα της Αγίας Τριάδος, που εμείς γνωρίζουμε για την Αγία Τριάδα, δεν έχει, το μυστήριο της Αγίας Τριάδας δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας. Το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι αυτό που δογμάτισαν οι Αγίοι Πατέρες, γι' αυτό εμείς δεν δογματίζουμε. Μας κατηγορούν ότι δογματίζουμε, ότι ισχύζουμε την Εκκλησία, ούτε δογματίζουμε, ούτε ισχύζουμε την Εκκλησία. Ακολουθάμε αυτά που δογμάτισαν οι Αγίοι Πατέρες. Αυτό είναι ο ασφαλής δρόμος. Τι γίνεται τώρα. Για να υπάρχει εικόνα της Εκκλησίας, για να είναι εικόνα της η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, θα πρέπει η Αγία Τριάδα να ανταποκρίνεται και στην εικόνα της Εκκλησίας. Δηλαδή, κατά τον Ζιζιούλα,
Στην Αγία Τριάδα υπάρχει ένας πρώτος. Δεν είναι ισότιμη η Αγία Τριάδα. Εμείς γνωρίζουμε για την Αγία Τριάδα, γνωρίζουμε την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα και μόνο, και γνωρίζουμε ότι ο Υιός γεννάται αηδίως από τον Πατέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά, όπως έλεγε και ο Άγιος Βασίλης, αλλά τα πιστεύουμε γιατί αυτά είναι. Μόνο αν κάποιος βιώσει μπορεί να υπησέλθει μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας όσο το επιτρέπει ο Θεός. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Αγία Τριάδα, αφού έχει ένα πρώτο, τον Πατέρα που είναι αιτία των πάντων, αλλά δεν είναι ίσως, είναι ανώτερος πια ο Πατέρας από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πολύ ορθόδοξο, έτσι. Οπότε και η Εκκλησία πρέπει να έχει ένα πρώτο, τον Πάπα, στον οποίο πρέπει να υποταχθούμε. Με απλά λόγια είναι αυτά, τα λέμε, απλοϊκά, παιδικά. Και όμως αυτές είναι αιρετικές δοξασίες. Διότι κάθε αίρεση, και δεν θα μπορούσαμε να την αναλύσουμε θεολογικά τώρα, επί τόπου, αλλά κάθε αίρεση πάσχει ή στο τριαδολογικό δόγμα ή στο χριστολογικό δόγμα. Βλέπουμε που πάσχει η αίρεση των εικονοκλάστων, που πάσχει η αίρεση του αριανισμού, των πνευματομάχων, έτσι, είναι χριστολογικό το δόγμα που πάσχει στο δόγμα ή στο τριαδολογικό. Εδώ έχουμε τριαδολογική αίρεση και αυτό πρέπει να πολεμήσει η Εκκλησία μας. Γιατί ο διαθρησκειακός συγκριτιστικός οικουμενισμός που κυρίως ο Βαρθολομαίος είναι ξεκάθαρος. Είμαστε τα ίδια, έχουμε ίδιο Θεό με τους Εβραίους, έχουμε ίδιο Πατέρα με τους Εβραίους, το Κοράνιο είναι το ίδιο με το Ευαγγέλιο, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, βγάζουν μάτια. Αλλά στη Σύνοδο της Κρήτης θα πρέπει να χτυπηθεί η θεολογία του Ζησιούλα. Είναι τελείως αιρετική, γι' αυτό και οι παπικοί είπαν ότι εμείς στηρίζουμε το πρωτίο του Πάπα στον Πέτρο. Εσείς προχωρήσατε πολύ πιο πέρα από εμάς. Δηλαδή τους ξεπεράσανε τους παπικούς. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, αφού είναι επισκοποκεντρική εκκλησία, αφού η εκκλησία κατά τα πρότυπα της Αγίας Τριάδος έχει ένα πρώτο, και αφού αυτός ο πρώτος είναι αυθεντία, είναι αλάθητος, πρέπει να κάνουμε επακοή. Δεν μπορείς να διακόπτεις το μνημόσυνο του αλαθήτου. Δεν μπορείς να μην πιστεύεις ότι σου πει. Γι' αυτό και η Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδος και η Παπική αποφασίσαν ότι ό,τι είπε ο Πάπας αυτό ισχύει. Αν διορθώσει τον Χριστό ισχύει. Αν διορθώσει το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Αν διορθώσει τα λόγια του Χριστού είναι, δεν ισχύουν τα λόγια του Χριστού. Ισχύει αυτό που θα πει ο Πάπας. Αυτό λέει η Παπική. Και εμείς θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν μπορεί να γίνει ένωση διαφορετικά. Και δεν τα λένε τόσο απροκάλυπτα όσο τα λέμε εμείς, αλλά πρέπει να υποθούν αυτά. Τελικά πρέπει να υποθούν απροκάλυπτα. Αυτό κάνει η Σύνοδος. Έρχεται να μας δημιουργήσει μια άλλη εκκλησία. Δεν είναι η μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Έχουμε πολλές εκκλησίες. Δεν έχουμε ένα βάπτισμα. Και δεν πρέπει να διακόπτεις το μνημόσυνο της αυθεντίας. Διότι αν το διακόπτεις το μνημόσυνο της αυθεντίας, δεν είσαι στην εκκλησία. Ναι, δεν είσαι στην εκκλησία της αυθεντίας, αλλά είσαι στην εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται ξεκάθαρος ο λόγος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε προσευχή να μας πει ο Θεός αν θα διακόψουμε ή όχι. Ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Το λυπηρό είναι όμως ότι ενώ φαίνεται ξεκάθαρο και από έναν απλό λαϊκό, ρασοφόροι, ιερείς, αρχιερείς που είναι και θεολόγοι, δυσκολεύουν να το καταλάβουν. Εδώ κάτι περίεργο συμβαίνει. Θα περιμένουμε τουλάχιστον τις δύο μέρες να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν. Λείπει το Άγιο Πνεύμα. Λείπει και το Άγιο Πνεύμα. Και όχι μόνο. Πατέρα μου, συγχωρέστε με να μιλήσω. Εδώ στη Λιανό, μου δώσε σφαλιάρα εμένα, διότι μου είπε ότι το Άγιο Ευαγγέλιο είναι, λέει, ένα παραμύθι. Γιατί ήμουν ανακτικό. Και του λέω πού. Και μου λέει ποτέ να μην κοινωνήσει. Εγώ θα κοινωνάω, διότι έχω έναν Άγιο που εκοιμήσει ο πατήρα μου, που είναι ο Παντιώτη. Με έφτιαξε γέροντά μου, γιατί του είπα, μου είπε αυτό το θέμα. Ευτυχώς που σε έφτιαξε. Γιατί αν σου έκανε τίποτα άλλο, θα σε καταριότανε. Εμένα δεν πρέπει να με καταραστείτε, αυτή τη κατάσταση θέλω. Αυτές είναι ευλογίες, δεν είναι καταρτήσεις. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα. Δεν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, γιατί πρέπει να την κάνουμε. Δεν είναι ο στόχος μας, δεν είναι διακοπή μνημοσύνου. Είναι το μοναδικό εκκλησιαστικό, ο μοναδικός εκκλησιαστικός δρόμος για να μην συμμετέχουμε στην αίρεση. Η μνημόνευση ενός επισκόπου είναι υποχρεωτική, όπως είπαμε. Όχι όμως η μνημόνευση ενός ψευδεπισκόπου. Τότε είναι υποχρεωτική η αποτύχησή μας από αυτόν και τον αποτυχίζουμε εκτός εκκλησίας. Διότι η μνημόνευση του επισκόπου έχει δύο έννοιες. Πρώτον, ότι λέμε ότι ανήκουμε σε αυτόν,
σε αυτή την Ορθόδοξη Εκκλησία και είμαστε υπό αυτόν τον Επίσκοπο, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ανήκουμε εκεί. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτόν τον Επίσκοπο. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, αν μνημονεύω τον Βαρθολομαίο και λέω τον Ορθοδομούντα το έργο τη αληθεία, δέχομαι ότι αυτά που λέει είναι Ορθόδοξα. Είναι Ορθόδοξα. Δεν είναι Ορθόδοξα. Και έρχονται και λένε ότι δεν μπορεί να τον μνημονεύσει διότι δεν ισχύει η λειτουργία. Καλά, οι πατέρες λένε ότι πρέπει την ομολογητούς αυτούς που διακόπτουν το μνημόσυνο στους αιρετικούς και προς συνοδικής καταδίκης. Το λέει μέσα αυτό. Διότι πολλοί λένε ότι πρέπει να καταδίκουν. Όχι. Προς συνοδικής καταδίκης πρέπει να κόπουμε το μνημόσυνο των αιρετικών. Διότι μπορεί να είναι κατεγνωσμένος αιρετικός, μπορεί να μην είναι καταδικασμένος αιρετικός, αλλά εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ποια είναι η αίρεση. Δεν είμαστε άλογα ζώα. Ο άνθρωπος, ειδικά ο Βαρθολομαίος, δεν είναι απλώς αιρετικός. Αυτός έχει ξεπεράσει τους πάντες, είναι παναιρετικός. Λοιπόν, είναι αρχιερεσιάρχης. Δεν μπορούμε λοιπόν να παίζουμε με την σωτηρία μας. Η αίρεση είναι χωρισμός από τον Χριστό. Αν δεν χωριστούμε από αυτόν που κηρύσσει την αίρεση, στην ουσία συμπορευόμαστε. Διότι μια άλλη αιρετική δοξασία του Ζησιούλα είναι ότι η ένωση των χριστιανών γίνεται εν τη Θεία Λειτουργία. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι επισκοποκεντρική. Οπότε η ένωση των χριστιανών γίνεται υπό τον Επίσκοπο. Οι Άγιοι Πατέρες ουδέποτε είπαν τέτοια βλάσφημα. Η κοινή πίστη, η πίστη είναι αυτή που μας συνδέει, όχι η Θεία Λειτουργία. Όταν έχεις κοινή πίστη μπορείς να συμπροσευχηθείς και να συλλειτουργηθείς. Μόνο όταν έχεις κοινή πίστη. Λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται κοινή πίστη. Θα μπορούμε να κάνουμε λειτουργίες με όλους τους άλλους που δεν έχουμε κοινή πίστη, αλλά και να είμαστε υπό τον Επίσκοπο. Δηλαδή όλη η θεολογία του, η δαιμονική θεολογία αυτή στηρίζεται σε ένα πρωτείο όπως του Πάπα που δικαιολογεί τα πάντα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και πρέπει τελικά ο λαός να ξυπνήσει και να υποθούν όλα αυτά για να ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί μας οδηγούν προς τα εκεί. Και αυτό έχει περάσει. Ότι αν υπακούς, υπάρχει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο οποίος λέει: Όποιος παρακούει του Επισκόπου κάνει υπακούει στον διάβολο. Τότε πώς είναι οι ομολογητές αυτοί που κόβουν το μνημόσυνο του Επισκόπου που κίνησε αιρετικά. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και όλοι οι πατέρες λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα σε ένα επίσκοπο ο οποίος είναι Ορθόδοξος. Και ορθοτομεί, και αυτό είναι φυσιολογικό. Αν ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, εμείς δεν θα είχαμε λόγο. Εμείς το δηλώσαμε και σε γράμματα μας που γράψαμε ότι αυτό σχίζει την Εκκλησία. Του είπαμε: Ορθοτόμησε το λόγο της αληθείας και εμείς θα σου φιλήσουμε τα πόδια. Όμως αυτός είναι αιρετικός. Αυτός δουλεύει τον διάβολο. Δεν τον δουλεύουμε εμείς τον διάβολο. Αυτός δουλεύεται και δουλεύει το διάβολο. Πώς μπορούμε να τον ακολουθήσουμε? Κύριε Τσάβα, εάν στην ιεραρχία που θα συγκληθεί δεν υπάρξει επίσκοπος που να ορθοτομήσει το λόγο της αληθείας, ιερείς ή απλοί οικογενειάρχες όπως εμείς που κοινωνάμε τα παιδιά μας τις Κυριακές, μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα πρέπει, για να είμαστε καθαροί απέναντι στο Θεό, να μην μπαίνουμε στις εκκλησίες πλέον που δεν κάνουν διακοπή μνημοσύνου, ο ιερέας, στον επίσκοπο, στον αιρετικό. Θα είναι θεάρεστο αυτό? Φυσικά θα είναι θεάρεστο. Δεν θα πρέπει να το φοβηθούμε. Θα πρέπει κανονικά να κόψουμε την κοινωνία, δηλαδή να κόψουμε τον μνημόσυνο με τους επισκόπους οι οποίοι δέχονται τη σύνοδο και μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί τους, διότι αν έχεις κοινωνία μαζί τους, στην ουσία μπορεί να λες ότι εγώ είμαι αντικουμενιστής, δεν πιστεύω στον οικουμενισμό που είμαι Ορθόδοξος, αλλά στην ουσία πιστεύεις αυτά που πιστεύει ο επίσκοπος. Εάν υπάρξει έστω και ένας επίσκοπος που πραγματικά θα ορθοτομήσει και θα ακολουθήσει τον δρόμο των Αγίων Πατέρων, τότε πανελλαδικά θα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό, ο απλός λαός, πώς ακριβώς μπορεί να... Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά πρέπει ο λαός πρέπει να λειτουργήσει ως ο θεματοφύλαξης της πίστεως. Ο λαός είναι αυτός που έχει τη δύναμη. Αυτοί φοβούνται. Αυτοί φοβούνται τον λαό. Αν ο λαός τους καταδικάσει, όπως έκανε τότε όταν γυρίσανε πίσω από τη Φερέρα Φλωρεντία, ο Άγιος Μάρκος Αυγενής, τι είπανε τότε οι επίσκοποι, να μας κοπεί η δεξιά που υπέγραψαν. Γιατί ο λαός ήταν εναντίον. Τώρα ο λαός δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. Δεν ασχολείται. Και γι' αυτό βρίσκουν ευκαιρία και πατήματα να ασχοληθούν. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε την πίστη μας ανώθευτη. Θέλεις, κύριε Βαρθολομέ, να είσαι με πάπη. Πήγαινε, γίνε καρδινάλιος. Φύγε. Δεν σε θέλουμε. Πρέπει ο λαός να τους καταδικάσει όλους αυτούς.
Πώς μπορούμε να πάμε σε μια εκκλησία που είναι οικουμενιστής και να μνημονεύει και να πηγαίνει μετά να κάνει όλα αυτά που κάνει και να λέμε έχουμε την ίδια πίστη? Όχι από το παιδί, από τα μουσια πρέπει να πιάσουν οι λαϊκοί τους. Εντάξει, εμείς είμαστε εναντίον της βίας. Αλλά ο λαός πρέπει να ξυπνήσει. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτούς. Πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρία, να καταλάβουν ότι ο λαός και ο πιστός λαός δεν ακολουθεί αλλότρια δόγματα. Πρέπει εμείς να ξυπνήσουμε. Εσείς πρέπει να ξυπνήσετε. Και εμείς οι μοναχοί θα πρέπει να βγούμε μπροστά να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να διάσουμε δηλαδή τις εκκλησίες των ερετικών επισκόπων ή ιερέων. Το 24 είχαν αδειάσει όλες τις εκκλησίες. Και μάλιστα υπήρχε απόφαση να γυρίσει η Εκκλησία της Ελλάδος με το παλαιό ημερολόγιο. Όμως βάλανε εγκάθετους οι μασόνοι μέσα σε αυτούς και όταν έγινε το πρώτο σχίσμα των παλαιομερολογητών, τότε είπαν οι ίδιοι αρχιερείς, τώρα θα διαλυθούν από μόνοι τους. Γιατί ήθελαν να γυρίσουν με το παλαιό? Γιατί το πιστεύανε? Δεν το πιστεύανε. Αλλά είδαν ότι αδειάσανε εκκλησίες. Και πηγαίνανε στους ιερείς που δεν μνημονεύανε, που ήταν όντως ορθόδοξοι. Αν το κάνουμε κι εμείς τώρα, αν το έκανε ο λαός πιο πριν, εμείς δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να πάμε στην εκκλησία. Το κάνουμε επειδή θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να αγιαζόμαστε. Να είμαστε ορθόδοξοι. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας και η επόμενη γενεά, αν θα υπάρχει η επόμενη γενεά, να χάσουμε τα πάντα. Τι θα παραδώσουμε? Δεν γίνεται. Αυτός ο εκκλησιαστικός αγώνας που γίνεται, γίνεται με σκοπό να μην καταληθεί η ορθόδοξη πίστη μας. Ούτε θέλουμε να μαλώσουμε με κάποιον, ούτε θέλουμε να τα βάλουμε, ούτε έχουμε όρεξη για μάχες και για ψυμαχίες. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι ο μοναδικός τρόπος που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, όχι μόνο στους κανόνες, αλλά και στην πράξη. Παρακαλώ. Ναι, ο Γέροντας. Είναι κάτι να πω πολύ σημαντικό. Απλά, όταν εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι που είμαστε, κάνουμε το σταυρό μας. Λέω το σημείο του σταυρού, που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι το σημείο του σταυρού και το κάνουμε όπως θέλουμε ακριβώς έτσι, λοιπόν, το κάνουμε και σήμερα και πάντοτε. Λοιπόν, οι πάπικοι, έτσι, δεν το κάνουν φυσικά αυτό, το έκοψαν. Και μόνο αυτό φτάνει που άλλαξαν. Δηλαδή, τι σημαίνει ο συμβολισμός και το σημείο του σταυρού. Λοιπόν, να πούμε για τη Θεία Λειτουργία, που την άλλαξαν, που είναι Θεία Λειτουργία από τον Θεό. Δόθηκε στον Άγιο Βασίλειο και στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Λοιπόν, και αυτά άμα τα πούμε στους επισκόπους μας, στους ιερείς μας κλπ. Πιστεύω είναι τόσο απλό και κατανόητο, γιατί από μια φορμεριά θα έχουμε τους πατέρες μας τους Αγίους, τους παλιούς πατέρες μας των συνόδων οικουμενικών κλπ. Των συγχρόνων Αγίων μας, γιατί ξέρουμε και ο Άγιος ο Ιουστίνος ο Πόποβης και οι πατέρες μας και ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος, ο πατήρ Παφλίος έχουν πει και ο Άγιος Νεκτάριος αναντίον του παπισμού, σύγχρονοι πατέρες μας, εδώ ο πατήρ Χαράλαμπος, ο Βασιλόπουλος. Το πράγμα Άγιο, ο πατήρ Μπάρκος, ο πατήρ Αυγουστίνος, όλοι αυτοί λοιπόν με αυτούς πορευόμαστε και πρέπει να πορευτούμε εμείς. Γιατί από μια μεριά ή θα πάμε με τους Αγίους Πατέρες μας και τους παλιούς και τους συγχρόνους που είναι ορθοδομούν τον λόγο της αλήθειας ή με τους αιρεσιάρχες που λέμε, είτε είναι επίσκοποι είτε είναι παπικοί κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να λέμε έτσι αυτή την κουβέντα ακριβώς. Ότι δεν μπορούμε να συμβαδίσουμε και να συμπορευτούμε μαζί με φιλοπαπικούς ιεράρχες, διότι ακριβώς. Ο Πάπας ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε ποιος είναι οι Προτεστάντες, τι πιστεύουν, τι λένε και τα πάντα όλα αυτά. Άρα, είναι τόσο, δηλαδή χάνουμε το Άγιο Πνεύμα, απλά το χάνουμε. Και άμα το χάσουμε, χαθήκαμε, πάμε στην κόλαση κατευθείαν. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και οι πιο αμαρτωλοί να είμαστε, οι πιο ανάξιοι να είμαστε, με ένα κυριαρχείο, με μια μετάνοια θα σωθούμε. Όταν όμως πέσουμε στην αίρεση, τότε τέρμα είχαμε χάθει. Άρα λοιπόν αυτό να προσεύχουμε, να προσευχόμαστε και σίγουρα ο Θεός πιστεύω θα φωτίσει και θα μας δώσει το πνεύμα το Άγιο. Και όχι μόνο. Πολλοί μας λένε ότι κάνουμε κήρυγμα μίσους. Ο Βαρθολομαίος κάνει κήρυγμα αγάπης. Εμείς δεν θα κατακριθούμε μόνο αν ακολουθήσουμε την αίρεση, αλλά θα κατακριθούμε και για ένα άλλο λόγο. Διότι δεν είπαμε, δεν διαδώσαμε το φως στον κόσμο. Αντί δηλαδή να λέμε στους παπικούς ότι ξέρετε, δεν υπάρχει σωτηρία εκεί που είσαστε, τι τους λέει ο Πατριάρχης? Είσαστε καλά εκεί που είσαστε. Ακολουθήστε τον Πάπα, είναι μεγάλος ηγέτης. Ακολουθήστε τον Πάπα στην κόλαση. Αυτό τους λέει. Αυτό είναι η αγάπη που διδάσκουν. Την αγάπη τη διδάσκουν οι Ορθόδοξοι, που λένε ότι η σωτηρία υπάρχει μόνο εδώ. Αν αυτό δεν είναι αγάπη, τι είναι, να λες τον άλλον την αλήθεια? Ή μήπως δεν την έχουμε εμείς την αγάπη και πλανήθηκαμε? Και μόνο αυτό που είπατε, συγγνώμη, προηγουμένως, ότι είπαν ήδη οι παπικοί. Οι παπικοί το λένε αυτό, ναι. Δεν έχετε εσείς την αλήθεια, λέει. Είσαστε λυπείς εκκλησία, διότι δεν μνημονεύετε τον Πάπα. Όχι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ότι ξεπεράσαμε, το ίδιο είπα, πήγε ξεπεράσαμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Ακόμα και το πιο τόπο. Γιατί εμείς δεν έχουμε ένα Πάπα. Στην πτώση που λέμε, και μόνο αυτό είναι φοβερό.
Δεν έχουμε μόνο ένα Πάπα, έχουμε όλους τους επισκόπους Πάπας. Λοιπόν, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατορθώνεται η σωτηρία μας και ότι οι διάλογοι είναι απαγορευμένοι. Μόνο νουθεσία μπορούν να τους κάνουν. Έχουν φύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν φύγαμε εμείς, που μας δίνουν ότι είμαστε σχισματικοί. Εμείς είμαστε σχισματικοί. Και τότε οι αιρετικοί τι είναι, που είναι εκτός Εκκλησίας. Εμείς τι είμαστε τότε, που θέλουμε να ακολουθούμε τον πατέρα και να μην ακολουθούμε αιρετικές δοξασίες. Πατέρα, γύρω Μεσάβα, έχουμε φτάσει, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που είναι αυταπόδεικτα. Δηλαδή πια σταματήσαν να λέγονται οι αιρέσεις αιρέσεις. Ευθύς εξ αρχής και μόνο από το ένα παράπτωμα στη Σύνοδο της Κρήτης θα έπρεπε να είχαν λυθεί όλα, να μην είχε πάει κανένας, να μην είχε υπογράψει κανένας. Δεν έγινε συνέχεια των προηγουμένων συνόδων, δεν επικυρώθηκαν. Τίποτε. Η κάθε σύνοδος που γίνεται, γίνεται για να καταδικάσει κάτι ή να βοηθήσει την Εκκλησία του Χριστού. Εδώ η σύνοδος έγινε για να χάσει την Εκκλησία του Χριστού πιο πολύ από ό,τι τότε με το παλαιό ημερολόγιο. Αν ήθελαν να βοηθήσουν την Εκκλησία του Χριστού, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν είναι να μονιάσουν το παλαιό, να ενώσουν παλαιοημερολογίτες και νεοημερολογίτες. Αυτό ως προς το θέμα του ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε, προσπαθούμε δηλαδή να αποδείξουμε τι. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο υπέρ αυτών. Ναι. Όχι ότι είμαστε εμείς θέλουμε να χαϊδέψουμε με τα αυτιά μας. Δεν λέω. Αυστηρά κρίνοντες. Ήθελα να πω το εξής για τον κόσμο που είναι. Εμείς είμαστε ο λαός. Εγώ να μιλήσω από την πλευρά αυτή, διότι θέλω να ξέρω τι θα πρέπει να λέω και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσω τους αδελφούς μου στην Εκκλησία. Είναι ένα θέμα πραγματικά δύσκολο. Λέει όμως η γραφή μας, του Κυρίου μας, ότι η άγνοια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Πρώτος, πρώτη είναι η άγνοια. Μετά είναι η λύθη, το να ξεχνάμε, που σε οδηγεί πάλι στην άγνοια. Και τρίτος εχθρός, η ραθυμία, η πνευματική τεμπελιά που σε οδηγεί στην άγνοια και επίσης πάλι στο ίδιο σημείο. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Πρέπει να έχουμε γνώσεις, να αποκτήσουμε γνώσεις. Έστω και τώρα. Θα μου πείτε, δεν έπρεπε οι ιερείς να τις έχουν δώσει αυτές τις γνώσεις. Ναι, αλλά και εμείς δεν είμαστε όμως άμυροι αυτοί. Είμαστε υποχρεωμένοι. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, δεν είπε στους ιερείς μόνο ερευνάτε τις γραφές. Είπε και σε εμάς. Μέσα εκεί. Σε όλους το λέει. Σε όλους το λέει. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Η ερώτηση για να καταλάβω. Η ερώτηση για να συγχωρέσει. Η ερώτηση για από κι άλλη υποχρέωση. Να βγει. Να είστε καλά. Η ερώτηση για κύριε. Για να απαντήσω. Η ερώτηση για. Η ερώτησή σας είναι ότι εμείς θα πρέπει. Η ερώτηση είναι. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε. Όχι, να με ρωτήσω. Να κάνουμε ένα λόγο που ο καθένας να κάνει τον μονόλογο δεν είναι όλο πράγμα. Αν θέλει να κάνει μια ερώτηση για να ρωτήσει κάποιο άλλο. Η ερώτηση λοιπόν να την θέσω σαν ως ερώτηση. Θα πρέπει να ξέρουμε, εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι θέσεις μας, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε επιγραμματικά, ώστε να ξέρουμε να μιλάμε με αυτούς τους οικουμενιστές που λαλούν λόγο τορνευτό. Αυτοί λοιπόν ξέρουν τι θέλουν, είναι ενημερωμένοι. Εμείς θέλουμε να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα και τα ψηφίσματα της Συνόδου επιγραμματικά, διότι αυτά είναι πολύ σημαντικά για να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Χωρίς όπλα στον πόλεμο με τον διάβολο δεν μπορείς να πας. Σίγουρα. Και τα όπλα μας είναι οι γνώσεις και η πίστη. Και επίση θέλω να πω το εξή: ότι παραποιούνται καλά. Αυτό δεν είναι. Αφήστε το γιατί είναι θέμα. Να μην με τριγωνώ. Θέλω να ρωτήσω σήμερα στο Άγιον Όρος, γιατί μνημονεύεται ο Βαρθολομαίος. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μια επιστολή στους Αγιορείτες Πατέρες, όσοι είμαστε αυτοί, προς τους ηγουμένους και προς τον κόσμο, για ποιο λόγο κάνουμε διακοπή μνημοσύνου. Έχουμε κάνει ήδη διακοπή μνημοσύνου, αλλά δεν είναι επίσημη. Την έχουμε κάνει μόνο λίγη επίσημη. Μάλιστα, συγχωρέστε μας, μου επιτρέπετε. Γνωρίζω ότι και στα μετόχια του Αγίου Όρους στην Αθήνα μνημονεύεται ο Βαρθολομαίος. Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε. Πώς γίνεται. Τα μοναστήρια δεν έχουν πάρει, δεν έχουν πάρει καταδικαστική απόφαση εναντίον της Συνόδου. Α,
Λοιπόν, μεμονωμένα σαν Αγιορείτες Πατέρες, εμείς έχουμε διακόψει το μνημόσυνο. Είμαστε αυτοί που είμαστε, θα βγει εντός ολίγου, θα το δώσουμε στον Ορθόδοξο τύπο το κείμενό μας, με τις υπογραφές μας και τους λόγους που διακόπτουμε το μνημόσυνο. Και για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο το κάνουμε. Διότι είναι παρεξηγημένα πάρα πολύ τα πράγματα. Λοιπόν, δυστυχώς στο Άγιον Όρος τα περισσότερα μοναστήρια, υπάρχουν μοναστήρια που δεν συμφωνούν με την Σύνοδο, αλλά δεν διακόπτουν το μνημόσυνο, τα περισσότερα διότι θέλουν να τα έχουν καλά με τον Βαρθολομαίο. Μερικά, αρκετά μοναστήρια λένε ότι ο Βαρθολομαίος είναι Ορθόδοξος, όπως και στο δικό μου η γεροντία λέει ότι είναι Ορθόδοξος, είναι αγωνιστής, είναι μάρτυρας, είναι ομολογητής. Η γεροντία αυτό λέει μέσα και τους προκαλώ να με διαψεύσουν. Λοιπόν, γιατί αυτά που κάνουμε εμείς είναι δημόσια. Εμείς έχουμε βγει δημόσια και έχουμε πει ό,τι έχουμε πει. Έχουμε εκτεθεί δημόσια και έχουμε κάνει την ομολογία μας δημόσια και λέμε δημόσια αυτό που έχουμε να πούμε. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανένας να μας κατηγορήσει ότι βρίζουμε, ότι λέμε ψέματα, ότι κατηγορούμε, ότι λέμε κάτι αντιπατερικό ή κάτι αντιορθόδοξο. Λοιπόν, δυστυχώς τα μοναστήρια αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε γράψει, οι περισσότεροι ηγούμενοι φοβούνται, μας το έχουν πει και οι ίδιοι ηγούμενοι. Δύο ηγούμενοι μας το έχουν πει ότι τραβάτε εσείς μπροστά, διότι εμείς φοβούμαστε. Και όταν τους είπαμε τι φοβάστε, φοβόμαστε τις θέσεις και τα μοναστήρια μας. Λοιπόν, δυστυχώς επικρατεί ο φόβος. Εμείς δεν μπορούμε όμως να σιωπούμε και να στραγγαλίζουμε τη συνείδησή μας πλέον. Ούτε να φοβόμαστε τον κάθε αιρετικό πατριάρχη. Εμείς φοβόμαστε τον Θεό. Αυτοί ας κρατήσουν τους οίκους, εμείς θα κρατήσουμε τον έλικο. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε σε καμία περίπτωση. Ούτε να προδώσουμε την πίστη. Γιατί αυτό που κάνουνε, και είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια, είναι προδοσία της πίστης. Άρα δηλαδή και οι Αγιορείτες προδίδουνε. Όταν δέχεσαι την πίστη, όταν δέχεσαι τη Σύνοδο ότι είναι Ορθόδοξη, προδίδεις την πίστη. Και τους προκαλούμε. Τους προκαλούμε δημοσίως να βγουν και να μιλήσουν. Εμείς μιλάμε διότι πια δεν μας αντιπροσωπεύουν ως ηγούμενοι. Ας βγουν ως ηγούμενοι, όχι να πηγαίνουν να τρέχουν στα πανηγύρια και να πηγαίνουν τις εικόνες. Καλό είναι αυτό για τον κόσμο. Είναι καλό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που πρέπει. Είναι η πίστη μας τώρα. Ας βγουν και να πούνε. Συμφωνούμε με τον Πατριάρχη και τον μνημονεύουμε, είναι Ορθόδοξος. Γι' αυτό τον μνημονεύουμε. Γιατί δεν μιλάνε. Και γιατί μας λένε εμάς μας απαγορεύουν να μιλάμε. Έργο του μοναχού, λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης, είναι να μην ανέχεται καμία καινοτομία στην πίστη. Έργο του μοναχού. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, όταν οι επίσκοποι σιωπούν τον λόγο, ηχέτωσαν οι μοναχοί. Το ίδιο λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς. Έργο του χριστιανού είναι η προσευχή. Δηλαδή, μόνο εμείς πρέπει να προσευχόμαστε και να κάνουμε κομποσχήνη. Χριστιανοί τι πρέπει να κάνουν, κοιμούνται. Η μετάνοια τι είναι μόνο δικό μας έργο. Εμάς, εξαιρέτως των μοναχών, είναι να διαφυλάσσουμε την πίστη, διότι έχουμε ασχοληθεί με την πίστη, έχουμε ασχοληθεί με τους πατέρες. Γνωρίζουμε τι λένε οι πατέρες. Πρέπει να, αν δεν ρίξουμε το φως οι μοναχοί στους λαϊκούς, ποιος θα το ρίξει. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Και εγώ θα ήταν πολύ καλύτερα να είμαι στο κελάκι μου και να είχα την ησυχία μου. Όμως τώρα μας δίνεται μια ευκαιρία να ομολογήσουμε. Και είναι μεγάλη τιμή που μας δίνεται. Να μην ομολογήσουμε την πίστη μας. Και τότε πού πηγαίνει το όστι να ομολογήσει. Θα έπρεπε να πει ο Χριστός να ησυχάζεται, να μην ομολογείται. Ναι. Και ειδικά μπροστά των ανθρώπων. Έτσι. Η ομολογία είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και εγώ πρώτος. Αλλά αυτό το θέμα, όπως είπε και ο Σεβαστός Πατέρας, η μετάνοια και η σχέση προσωπική, εντάξει, όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Όμως μετανοούμε και ζητάμε το όλος του Θεού. Στο θέμα της πίστεως όμως, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μας είπαν οι Άγιοι Πατέρες δογματίστε και φτιάξτε την Ορθοδοξία. Μας είπανε αυτή είναι η Ορθοδοξία. Πάρτε την και διαφυλάξτε την. Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη, Πατέρ. Και διαφύλαξε την. Τι λέει. Τι λένε οι επισκοπικές τους υποσχέσεις. Τι λένε. Οι ηγούμενοι έχουν υποχρέωση να μας οδηγούν στην Ορθόδοξη πίστη. Λέει να υπακούεται στους ηγουμένους, λέει αυτή. Ναι, αλλά αυτοί αγρυπνούσε με τον ψυχόν ημών. Όταν δεν αγρυπνούν και πηγαίνουν με τους αιρετικούς, πώς μπορούμε να τους υπακούμε τους ηγουμένους. Είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο φυλάδιο, ένα πολύ ωραίο βιβλιαράκι ο πατήρ Θεόδωρος, η Αγία ανυπακοή και η κακή υπακοή. Εμείς δεν μπορούμε να υπακούμε σε επισκόπους, σε ηγουμένους που αιρετίζουν και είναι αιρετικοί και έχουν αιρετικά φρονήματα. Γιατί τότε πηγαίνεις στον εξαποδό. Και δεν θέλουμε να πάμε. Εντάξει, αμαρτωλοί είμαστε. Είμαστε άξιοι κάθε κολάσσος.
για την αμαρτωλότητά μας. Όχι όμως για τα θέματα της πίστεως. Όταν το κάνουμε, αύριο την επιστολή αυτή θα δηλώσω. Όταν θα βγει. Θα την πάρω μόλις στα χέρια μου, όπως και εγώ θα την πάρω. Και θα την πάω στον επίσκοπο, παράδειγμα, έτσι. Και θα πω σε βάζουμε εδώ, τι κάνουμε. Λοιπόν, αν λοιπόν προσπαθήσει αυτός να αναιρέσει αυτά που θα πείτε εσείς, που δεν πιστεύω, γιατί πόσο είναι τα λόγια τα δικά σας, παρά τον πατέρα, να σου πω αυτό που λέτε εσείς. Έτσι. Είναι άγια, ένα αγίο πνεύματι από τους αγίους πατέρες που πηγάζουν, τότε λοιπόν καταλαβαίνετε τι πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Έτσι, ακριβώς. Δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Δεν γίνεται. Για εκεί θα φτάσουμε. Ξέρετε, έτσι μπερδευόμαστε κι εμείς οι λαϊκοί, όχι μόνο εσείς οι μοναχοί που έχετε το. Πρέπει να πούμε επίσκοπο να πούμε στην αποστολή σας. Στην μοναχική. Και εμείς δηλαδή οι λαϊκοί μπερδευόμαστε. Πολύ μπερδεμένοι. Και η επίσημη εκκλησία δεν. Οι αγιορείτες πατέρες θα πάμε σε κάποιο επίσκοπο που θα είναι. Δυστυχώς. Κοιτάξτε, οι αγιορείτες πατέρες μιλάνε. Μιλάμε, οι αγιορείτες πατέρες δεν είναι οι ηγούμενοι και τα μοναστήρια μόνο. Είναι και τα κελιά, είναι οι πατέρες μέσα οι ασκητές, είναι πατέρες που υπογράφουν. Αυτό είναι το Άγιον Όρος. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι και σώνει και καλά ένα ηγούμενο ο οποίο είναι φιλοπατριαρχικό και λέει αυτά που λέει ο Βαρθολομαίος είναι άγια και καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή εμείς ως λαϊκοί πιστεύουμε πιο πολύ στην κεφαλή, επηρεαζόμαστε πολύ. Εσείς ως λαϊκοί πρέπει να πιστεύετε στον Χριστό. Πρέπει να έχετε κρίση. Δεν είσαστε άλλο βαζό. Σαφώς πρέπει να έχουμε κρίση, αλλά όταν και ο ηγούμενο δεν έχει κεφαλή τον Χριστό, Φάτερ, μου συγχωρέστε με. Δηλαδή, ποιο θα πιστέψουμε εμείς. Το Χριστό, αυτό που λέγεται ήταν ο Χριστό. Δεν έχουμε την γνώση όμως. Κακό δεν έχετε την γνώση. Έχετε την γνώση για όλα τα άλλα. Αυτό δεν έχετε. Σήμερα όλα τα άλλα. Ξέρετε όλα τα Σύρια. Ξέρετε όλα τα Σύρια. Ξέρετε όλα τα Σύρια. Εδώ μέσα την έχει γνώση, δεν κατάλαβα. Γιατί εξαντλήσετε όλοι. Άγνοια πίστη, μου συγχωρείτε. Δεν επιτρέπεται. Η άγνοια όταν πάτε. Δηλαδή, εμεί είμαστε αμαρτωλοί όλοι πάνω σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα είστε λάθος, ναι. Πρέπει να γνωρίζετε τα τη πίστεώς μας. Όλοι μας πρέπει να τα γνωρίζουμε. Γιατί και όταν γίνεται κατήχηση για μια βάπτιση, να βαπτιστεί κάποιο, γίνεται κατήχηση πρώτα. Πρέπει να. Εμείς είμαστε ακατήχητοι. Μα για. Ξέρετε, για αυτό λέγαμε τόση ώρα. Ότι εκτός. Ότι οι ιερείς δεν διδάσκουν και δεν λένε αυτά που λένε, και οι λαϊκοί δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα πια. Το θέμα δε λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι οι επίσκοποι που κυρίσουν αιρετικά. Είναι εμείς που τους ακολουθούμε γιατί δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Είναι η πνευματική μας κατάσταση τέτοια. Που γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λαϊκοί πάτερ μου, όμως, συγγνώμη, σήμερα έχουμε δώσει την απάντηση. Τα νέα παιδιά, οι νεολαίοι, έχουν δώσει την απάντηση τη αποστασία από την Εκκλησία. Αυτή είναι η απάντηση για τη μη κατήχησή του. Αν το λάβουν υπόψη οι επίσκοποι και οι ιερείς και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Μία ερώτηση ακόμα και τελειώνει. Μήπως τελικά δικαιώνεται η Ιερά Μονή Εσημένου, παρόλο που δεν συμφωνώ με πολλά από αυτά που έχουν κάνει. Ή έχω ακούσει και ένα άλλο, ότι ετοιμάζεται ο Πάπας να κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και στο Άγιον Όρος. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ζητήσαμε και ζητάμε. Υπάρχει ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία του 24. Δημιουργηθήκαν άλλοι σύνοδοι. Οι αδελφοί μας από εκεί πέρα έγινε ένα θέμα, έχει δημιουργηθεί αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Διότι στο δόγμα δεν έχουμε διαφορά. Δεν συμφωνούμε, ούτε εμείς λέμε ότι κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, δεν βγαίνουμε εκτός εκκλησίας, δεν δημιουργούμε δικές μας συνόδους, δεν κάνουμε σχίσματα, εξηγούμε όλα αυτά ως αγιορείτες για ποιο λόγο το κάνουμε και ότι ακολουθούμε τους πατέρες. Οτιδήποτε όμως άλλο γίνεται είναι λάθος. Δεν πρέπει να κάνουμε. Ήταν λάθος που δημιουργήσαν οι παλιωμερολογίτες συνόδους. Γι' αυτό και γίνανε χίλια κομμάτια. Αυτό όμως θα έπρεπε να λυθεί σε αυτή τη σύνοδο. Θα έπρεπε να γίνει η ένωση μεταξύ μας. Να λυθεί αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε σύγχρονοι. Εμείς δεν ήμασταν. Λέγαμε εξ αρχής ότι πρέπει αυτό το ζήτημα να διευθετηθεί. Μπορεί να διευθετηθεί. Και μπορεί να ξαναεπιστρέψουμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Γιατί και οι άνθρωποι αυτοί φύγανε διότι δεν μπορούσαν αυτές τις αλλαγές που έγιναν. Και καλά κάνανε. Άσχετα αν γίνανε λάθη, λάθη γίνονται από όλους μας. Εμείς δεν κατηγορούμε κάποιον. Είμαστε εναντίον του οικουμενισμού, εναντίον της αιρέσεως. Και θα έπρεπε να γίνει ένωση μεταξύ μας. Είναι μια ευκαιρία να γίνει αυτή η ένωση. Αυτό είναι. Ναι, την τελευταία ερώτηση. Νομίζω για να κλείσουμε ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι υπάρχουν ιερείς αυτή τη στιγμή σε όλες τις Μητροπόλεις, νομίζω και στη δικιά μας τη Μητρόπολη Πατήρ Σαράντης, στους οποίους νομίζω ο καθένας μας πρέπει να τους πλαισιώσει ποιος δεν είναι αυτή τη στιγμή και να προχωρήσουμε. Να μην λέμε ότι
δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί παρήγορες. Να σα καταθέσω κάτι. Εμεί ήταν στο σημείο που λέμε ότι ο κύριο δικαιολογήσουμε τι τιμωρίε που υπάρχουν. Υπάρχουν λύσει. Είχαμε τον πατήρ Μάρκο, υπάρχει ο πατήρ Σαράτη. Ο πατήρ Άγγελο, ο πατήρ Σαράτη. Και αυτή είναι η μεγάλη εκλεκτή. Και καλή έρευνα. Να στηρίξουμε και καλού επισκόπου. Καλή έρευνα. Απλώς πρέπει να, για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Υπάρχουν πολύ καλοί ιερείς, όντως, το οποίο πρέπει και να τους στηρίξουμε, να πάρουν και αυτή την απόφαση και θα πρέπει να γίνει κίνηση προς τα εκεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει φανατισμός. Εγώ σας καταθέτω κάτι. Μας κάλεσαν και πήγαμε και είδαμε επισκόπους στο εξωτερικό. Και στην Ουκρανία και στη Μολδαβία και στην Ρουμανία και σε άλλα. Και σε άλλες χώρες μας έχουν καλέσει να πάμε. Ένας από αυτούς που δεν έχει κάνει διακοπή μνημοσύνου μας είπε αν πρέπει να κάνει τώρα διακοπή μνημοσύνου. Και του είπαμε ότι τώρα, αν κάνεις, δεν είναι σωστό. Εμείς έχουμε κάνει και η διακοπή μνημοσύνου είναι το σωστό. Αλλά αν κάνεις τώρα, τη στιγμή που δεν γνωρίζει κάποιος, δεν γνωρίζει το ποιμνιό σου ότι πάει να πει διακοπή μνημοσύνου, δεν γνωρίζουν οι ιερείς σου και το κάνεις και σε φάλε λάχανο, του είπαμε, τότε δεν έχει καμία αξία. Θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία για να γίνει σωστά. Δεν είναι το θέμα, δηλαδή η διακοπή μνημοσύνου είναι το σωστό εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο σωστό χρόνο. Εμείς το κάναμε γιατί έπρεπε να το κάνουμε τώρα και πρέπει να γίνει τώρα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάποιες οικονομίες. Τώρα φυσικά μετά τη Σύνοδο τα πλαίσια, τα όρια στενεύουν. Έτσι, δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Αλλά για κάποιους που δεν γνωρίζουν και αυτά δεν μπορούμε να τους βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Και εμείς δεν είμαστε ότι άμα δεν κάνεις είσαι, ναι, πρέπει να κάνουμε, δεν πρέπει να έχουμε επαφή, είναι ο μοναδικός τρόπος αναχαιτήσεως της αιρέσεως, αλλά δεν θα πρέπει να φανατιζόμαστε με αυτό. Ο φανατισμός ποτέ δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει οτιδήποτε, γιατί προσέξτε, οι πατέρες θέσπισαν τους κανόνες με αγάπη και με σκοπό να γίνεται διόρθωση και πρέπει να μπαίνουμε στο πνεύμα του κανόνα, όχι στο γράμμα. Το πνεύμα του κανόνα είναι ότι γίνεται για να μπορέσουμε να προσωπήσουμε την αίρεση. Μπορούμε, κάποιοι άνθρωποι κρατάνε κάποιες τακτικές. Εμείς κρατήσαμε αυτή την τακτική. Έχουμε κάνει διακοπή μνημοσύνου και θα ήταν πολύ εύκολο για μας να πούμε ότι όποιος δεν κάνει και αυτά. Καλά, και εγώ πριν από τρεις μήνες, τέσσερις δεν είχα κάνει. Δηλαδή δεν ήμουν ορθόδοξος. Τώρα έγινε ορθόδοξος. Δηλαδή με αυτό, γιατί πολλοί κάνουν μια διακοπή μνημοσύνου και λένε τώρα εμείς είμαστε. Όχι. Δεν είναι αυτό το πνεύμα. Εμείς δεν το κάνουμε με αυτό. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να βγούμε εκτός της αιρέσεως, να μην έχουμε επικοινωνία με τους αιρετικούς επισκόπους, αλλά το κάνουμε και για να ωφελήσουμε τους άλλους ανθρώπους. Δεν το κάνουμε με σκοπό να τους φανατίσουμε και να πούμε ότι εμείς είμαστε. Γι' αυτό και σε αυτόν τον επίσκοπο του είπαμε: προετοιμάσου, προετοιμάσου το ποιμνιό σου να σε πλαισιώσει, να γνωρίζεις για ποιο λόγο το κάνεις, να μην έχεις καμία αμφιβολία, να ξέρεις ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, να σε πλαισιώσουν οι ιερείς σου και μετά κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς είμαστε προσεκτικοί και σε ό,τι λέμε και σε ό,τι κάνουμε. Γιατί χρειάζεται και η διάκριση, χρειάζεται και να ξέρουμε το πνεύμα των κανόνων. Γι' αυτό και χρειάζεται και η πνευματική ζωή. Δεν αρκεί μόνο να φωνάζουμε μόνο για τα της πίστεως. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, ναι, δεν κάνουμε καμία παραχώρηση στην πίστη μας και εμείς είμαστε οι πρώτοι που διωκόμαστε, αλλά και εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι πρώτα απ' όλα προσευχή. Προσευχή, νηστεία, αυτά τα πράγματα δεν πάνε να πει ότι επειδή κάνουμε ένα αγώνα θεάρεστο και όντως που πρέπει να γίνει, τα άλλα τα καταργούμε. Αν δεν έχουμε μια πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά. Χρειάζεται συνεπής πνευματική ζωή. Αγάπη για τον Χριστό, για την Εκκλησία, μετάνοια, έτσι, να κοιτάξουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, τις αμαρτίες μας, την νηστεία μας και όλα αυτά που είπαμε και παράλληλα, να μην αφήνουμε σε καμία περίπτωση την πίστη, γιατί τα αυτά πίστη κακή να μην αφήνε. Η προσευχή όμως και η επαφή μας με τον Χριστό θα μας δυναμώσουν σε αυτόν τον αγώνα. Αυτός ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Χρειάζεται πολεμοφόδια. Πρέπει συνέχεια να ανεφοδιαζόμαστε με τι? Με την αγάπη του Χριστού και με την προσευχή. Αλλιώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και εμείς αυτό που χτυπάμε πρώτα είναι η πνευματική ζωή. Γι' αυτό και γίνεται αυτό που γίνεται. Αν οι χριστιανοί ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι, δεν θα γινόταν αυτό που γίνεται σήμερα. Δηλαδή, όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Και το ίδιο συμβαίνει τώρα.
βρίσκουν οι επίσκοποι και ο Βαρθολομαίος και ο κάθε Βαρθολομαίος και τα κάνουν, διότι δεν υπάρχει αντίσταση, διότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι, όχι για τον εαυτό τους, για την Εκκλησία, για τίποτε δεν ενδιαφέρονται. Πώς θα ενδιαφερθούν για την Εκκλησία? Κατά τον λαό και άνθρωποι. Ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό το λένε και οι οικουμενιστές φυσικά, προσευχή, νηστεία και μην. Όχι, μην ενδιαφέρεστε. Για την Εκκλησία μας δεν ενδιαφερθούμε. Δεν τη σώζουμε εμείς την Εκκλησία. Μερικοί μας λένε εσείς τι. Δηλαδή τι είσαστε εσείς, σωτήρες? Ένας είναι ο σωτήρας. Ο Χριστός. Εμείς δεν σώζουμε. Εμείς σωζόμαστε μένοντας μέσα στην Εκκλησία. Λέει κάνετε σχίσμα. Όχι. Άμα βγεις εκτός Εκκλησίας δεν σώζεσαι. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Για να μείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Όχι για να κάνουμε σχίσμα. Έτσι κάνοντας, έτσι πράττοντας, διαφυλάσσουμε την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν ευχόμαι σε όλους και σε όλους μας να έχουμε την πνευματική δύναμη, να μας δίνει ο Θεός δύναμη και διάρκεια στον αγώνα, παντός αγάπη για τον Χριστό, την Εκκλησία του και για τους ανθρώπους, και να εύχεστε κι εσείς για μας, γιατί είναι δύσκολος ο αγώνας και μόνο ο Χριστός μπορεί να άνεφε μου ούτε να είστε πίνου δεν. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββα για τα όσα ωραία μας είπε και να παρακαλέσουμε την αγάπη σας, γιατί μας έδωσε αφορμή, Γιώργο, μας έδωσε αφορμή αυτή τη στιγμή να φέρω στην αγάπη σας την επόμενη ομιλία που θα γίνει από τον κύριο Γεώργιο Καραλή, ιατρό, η οποία στην ουσία θα είναι συνέχεια της ομιλίας του πατρός Σάββα. Θα είναι απάντηση στην ζυζιούλια θεολογία. Ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Καραλής, είναι ιατρός στην Ιταλία. Έχει αρκετές περγαμηνές, από ό,τι ξέρω. Δημοσιεύει και στον Ορθόδοξο Τύπο αρκετές φορές άρθρα. Έχει γράψει βιβλία πάνω στην κατερική θεολογία. Ήταν πνευματικοπαίδη του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη και από εκεί έχει ξεκινήσει την πατερική του πορεία. Είναι πρόεδρος σε διάφορα Ινστιτούτα, σε διάφορα Ορθόδοξα Ινστιτούτα στην Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλο αγώνα για την Ορθοδοξία στην Ιταλία. Έχει δημοσιεύσει άνθρα σε εφημερίδες όπως για τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρωφ, για τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, για την Ορθόδοξη Ανατολή. Έχει γράψει βιβλία για τη Φωνή των Πατέρων, για το Προπατορικό Αμάρτημα, ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο Θεός, γνώση και αγνωσία, καθώς και το τελευταίο του σασκαριά βιβλίο είναι εντός εισαγωγικών «Η μορία εντός εισαγωγικών του Θεού και η σοφία εντός εισαγωγικών του ανθρώπου». Θα είναι μια ωραία ομιλία. Παρακαλώ την αγάπη σας να πείτε και σε άλλους φίλους, αν αδερφούς να έρθουν να την ακούσουν. Έρχεται από την Ιταλία ειδικά για αυτό το λόγο. Και στην ουσία θα είναι τα πράγματα αυτά που συνέβησαν στο Κολυμβάρι στην Κρήτη, τα οποία, όπως μας είπε και ο πατήρ Σάββας, ήταν μια θεολογία του Περγάμου Ιωάννη του Ζιζιούλα. Μάλιστα, Βαρθολομαίος, στον τελευταίο Ορθόδοξο Τύπο, αν θα παρατηρήσετε, ό,τι τον ρωτάγανε και ή δεν ήξερε να απαντήσει, βαριόταν να απαντήσει, έλεγε ρωτήστε τον Γέροντα. Και έδειχνε τον Περγάμο. Πότε θα έρθει? Την επόμενη Δευτέρα, 6.30 ώρα. Θα είναι μια ωραία ομιλία, σας το προκαταβάλλω. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτιμητός Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησαπρίσμα της δόξης του Θεού σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάρη συνεισάγουσα την εμπνεύμα τη Θείο. Μην ανυμνούσι άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Θα μοιράσουμε και άρτου, μιας και σήμερα τα γενέθλιά μας και κάνουμε αρτοκλασία και Θεία Λειτουργία. Παρεκκλήσεις μας στον Άγιο Νεφτάση. Ένα μικρό κέρασμα. Πολύ μεροκιάς Παναγιώτη. Είναι σχολείο κατολικό.
30 χρόνια. Λοιπόν, το σχολείο αυτό έχει παιδιά ορθόδοξα.